Δεύτερο μέρος, αγαπητοί μας τηλεθεατές, της εκπομπής μας εδώ ζωντανά στην τηλεόραση Θάρη, εκπομπή πρόσωπο προς πρόσωπο, Τρίτη 23 Ιουλίου. Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη, γιατί στο δεύτερο μέρος έχουμε ένα αγαπητό μας συμπατριώτη. Θα έλεγα ότι είναι μια συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής, αγαπητέ μου κύριε Ηλία, γιατί είχαμε ένα παιδί το οποίο είναι δικό μας στο πρώτο μέρος, πιανίστας, ο Απόστολος Κωνσταντάκης, ένα νέο παιδί το οποίο διαπρέπει στην Αμερική. Οπότε λοιπόν έχουμε και εσάς τώρα και θα πούμε πολλά πράγματα, γιατί είχα πει και πριν 2 χρόνια όταν σας γνώρισα από κοντά ότι χάσαμε πολύ χρόνο που δεν σας γνωρίζαμε από παλαιότερα να σας φέρουμε εδώ στο σταθμό και να δουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές όμορφα πράγματα τα οποία κάνετε εκεί στην Αμερική και είστε με όλη τη σημασία της λέξης, όσο και αν προσκρούω στην ταπεινοφροσύνη σας, ένας πρέσβης, Διευθυντής Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, καθηγητής εκεί στο Πανεπιστήμιο Connecticut. Και από πότε φέρνετε παιδιά? Από το 1985. Δηλαδή περίπου πόσα παιδιά έχουν έρθει εδώ? Επάνω από 4.000. Και όχι μόνο είναι... στη Ρόδο, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Πώς το σκεφτήκατε αυτό, κύριε Ηλία μου, πώς το οραματιστήκατε αυτό? Τι θέλατε να περάσετε ως μήνυμα σε αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν μία άλλη κουλτούρα, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες, αλλά είναι και καθαρά Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν άλλη κουλτούρα, άλλο πολιτισμό. Πώς σας αντιμετωπίζουν, τι λένε, πώς βλέπουν την Ελλάδα? Μάλιστα. Οι λόγοι που το ξεκινήσαμε είναι γιατί παραδεχθήκαμε ότι αν δεν ερχόμασταν στην Ελλάδα ή αν δεν είχαμε συνεργασία με ελληνικά ιδρύματα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, δεν θα μπορούσαμε ποτέ μας μόνοι μας να έχουμε ακαδημαϊκά προγράμματα με αξιώσεις. Αυτό είναι. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος. Μετά καταλάβαμε ότι τα παιδιά πρέπει να έρχονται στην Ελλάδα και για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά και για να μην χάσουμε τις ρίζες μας. Πολύ βασικό. Γιατί βλέπαμε ότι στην Αμερική είχαμε όχι μόνο πρώτη γενιά, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Και από τις ερωτήσεις που τους κάναμε στις τάξεις μας, βλέπαμε μερικά παιδιά να είναι σίγουροι από ποιο μέρος καταγότανε. Ποιο είναι το χωριό τους. Έχασαν τις ρίζες δηλαδή, ναι, πολύ ναι, απλά. Βλέπαμε με ανησυχία μάλιστα. Μπορώ να πω τη λέξη ανησυχία. Και γι' αυτό τους λόγους το αρχίσαμε. Και νομίζω κάναμε μια καλή απόφαση, γιατί αυτά που κάνουμε στην Ελλάδα είναι όχι μόνο συμπλήρωμα αυτό που κάνουμε στην Αμερική, αλλά είναι και η αιτία της προόδου τώρα που έχουμε στην Αμερική. Μάλιστα. Αυτό είναι. Είναι το βίωμα, ξέρετε τι μου θυμίζετε, το Γέροντα Αμφιλόχιο, όταν πήγε στη Νέα Ζηλανδία, έκανε εκεί κάποιους ντόπιους. Μάλιστα. Τα νησιά Φίντζι, Σαμόα και Τόγκα, ιερείς. Μάλιστα. Οι οποίοι ήταν προτεστάντες, τους έκανε ορθοδόξους, τους χειροτώνησε και τους έφερε εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Με πάρα πολλά έξοδα. Ναι. Και το σκεπτικό του Γέροντα όταν του είπα, Γέροντα, γιατί τους φέρατε εδώ με τόσα έξοδα να κάνετε? Γιατί ήθελα να δουν από κοντά τα μοναστήρια, να δουν Μάλιστα. το βίωμα. Ναι. Αυτό το οποίο κάνετε κι εσείς. Δηλαδή, μπορεί να λέτε θεωρητικά για την πατρίδα μας, μπορείτε να λέτε πολύ ωραία πράγματα, να τους κάνετε μαθήματα, όμως θα δεν δουν. Μάλιστα. Αυτά είναι. Τα μέρη. Αρχαία Ολυμπία που τους πάτε, Θεσσαλονίκη, Δελφούς, το ένα το άλλο. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση, κύριε Ηλία, αυτό το οποίο κάνετε, θα τα πούμε έτσι λίγο σκόρπια, αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει αξία αυτό, ότι τώρα τελευταία προσπαθείτε να τους περάσετε και τη γευσηγνωσία. Μάλιστα. Που είναι βασικό, τα γλυκά, τα ναι. φαγητά τα παραδοσιακά, γιατί και αυτά είναι Ελλάδα, ε. Ναι, ξέρετε, από το 1985 έως περίπου 10 χρόνια πριν, περιοριζόμασταν μόνο σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία, σε μνημεία, σε μοναστήρια βυζαντινά. Αλλά πριν 10 χρόνια έτυχε να πάρω φοιτητές μου σε ένα ελαιοτριβείο. Μάλιστα. Στην Αρχάγγελο, μάλιστα. Στην Αρχάγγελο. Να δουν πώς γίνεται το λάδι, ε. Ναι. Τι βασικό πράγμα. Ήθελα να τα παιδιά να δουν και μάλιστα τους πήρα μαζί μου. Μαζέψα μερικές σακούλες ελιές στο χωριό μου, από δικά μου χωράφη. Και μετά τους λέω, α, να πούμε ότι είστε από τη Σορονή, έτσι. Είμαι από τη Σορονή, βέβαια. Ναι. Και καυχέστε γι' αυτό. Το αγαπούμε το χωριό, όπως ο καθένας μας. Έτσι, σωστό. Και τους έβαλα σε 2 βαν.
και τους πήρα στην Αρχάγγελο. Γιατί ρώτησα, ήταν τέλος του χρόνου, μου λέγανε, α, δεν έχουμε πολλά λεωτριβή ανοιχτά. Μου λέει κάποιος, το Αρχάγγελο είναι ανοιχτό. Τους πήρα στην Αρχάγγελο. Και όταν πήγαμε στην Αρχάγγελο, συνάντησα μια τέτοια συμπεριφορά, ζεστασιά, να μας κάνουν τηγανίτες με το λάδι. Να μας δώσουν ό,τι μεγαλύτερο μέγεθος μπουκάλι για να βάλουν τα παιδιά μέσα λάδι και να πάρουν μαζί τους. Ήταν τόσο καλή συμπεριφορά. Χαρήκανε όταν τους είπα ότι ξέρω αρχαγγελίτες στην Αμερική, κάποιον Καράι, κάποιο Ρούφα. Και έτσι είδα την αντίδραση των μαθητών. Και είδα τα ερωτήματα που μας κάνανε, αλλά είδα όμως τις σημειώσεις, γιατί κάθε παιδί στο τέλος πρέπει να κάνει το λεγόμενο evaluation, πρέπει να κάνει αξιολόγηση. Μάλιστα. Και πολλά παιδιά αναφερότανε στην επίσκεψη, στο ελετριβείο, στην Αρχάγγελο. Είδατε λοιπόν τι ρόλο παίζει η βιωματική προσέγγιση. Ναι. Άλλο και... να λες θεωρητικά κάτι και άλλο να το βλέπεις. Και ένα από το παιδί, ένα Αμερικανάκι μάλιστα, μου λέει, κύριε Τομάζο, θέλουμε να βλέπουν και τη σημερινή Ελλάδα. Αυτό μου είπε αυτό το παιδάκι. Και αυτό σας κέντρισε το ενδιαφέρον, έτσι. Και πράγματι λέω, και τώρα το καταλαβαίνω, κάθε χρόνο που έρχομαι και κάνουμε αυτές τις επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής τροφίμων, υγιεινής διατροφής, της ελληνικής διατροφής, σε τυροκομεία, σε ζαχαροπλαστεία και όλα αυτά, θυμούμε την παραδοχή των λόγων αυτού του μαθητή μου, που με είπε, θέλουμε να βλέπετε σημερινή Ελλάδα. Αγαπητέ κύριε Ηλία, το μάθημα συνεχίζεται, έτσι. Μάλιστα, εδώ ζαχαροπλαστείο του αγαπητού μας Μίλτου, ευχαριστούμε και πάλι τον Νίκο τον Χριστοφόρου, ευχαριστούμε τον κύριο Μίλτο μας, ευχαριστούμε όλους εσάς και θέλω να μας πείτε τι κάνουν τα παιδιά εδώ πέρα. Τα παιδιά, Πάτερ, από τότε που συναντηθήκαμε στο ξενοδοχείο, πήγαμε στην Αθήνα, επισκεφτήκαμε άλλους χώρους, τώρα επιστρέψαμε πάλι στη Ρόδο και συνεχίζουμε τα μαθήματα. Τα μαθήματα τώρα είναι πάλι για ελληνικό πολιτισμό, αλλά δίνουμε και έμφαση στην ζαχαροπλαστική, την ελληνική ζαχαροπλαστική, γιατί και στη ζαχαροπλαστική φυσικά βλέπουμε τη συνέχεια από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα και ήρθαμε να τη μελετήσουμε και να, τα παιδιά εξ Αμερικής να καταλάβουν κάτι περισσότερο από αυτά που. Ο Μίλτος θα μας πει γιατί είμαστε ο λίγον εκτραφείς εμείς οι Ελληνές. Γιατί μας αρέσουν τα αγγλικά. Προφανές. Και τα πολύ ωραία φαγητά που φτιάχνουν οι φίλοι μας οι σεφ, έτσι. Κάνουμε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Πολύ ωραία κουζίνα στα φαγητά και πολύ ωραία αγγλικά. Για να φεύγουν οι τουρίστες μας από εδώ ευχαριστημένοι, όχι μόνο θάλασσα και ήλιος, αλλά να έχουμε και την ελληνική γαστρονομία ψηλά. Και το έχουμε καταφέρει νομίζω πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι, Νίκο? Σε όλα τα επίπεδα. Εγώ θέλω να πω ευχαριστώ τον Μίλτο για τη φιλοξενία, για το χώρο μας, για το χρόνο, γιατί είναι πολύ δύσκολος ο χρόνος μας αυτή την εποχή, είναι πολύ δύσκολο για όλους μας, αλλά πάντα για το καλό, για την πρόθεση του ελληνικού προϊόντος και της παράδοσής μας έχουμε χρόνο και κλέβουμε λίγο από τον προσωπικό μας χρόνο για να προωθούμε την ελληνική γαστρονομία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι λέει η καθηγήτρια μας, πώς τα βλέπει όλα αυτά? Like to say comments, how you see everything here? We thoroughly enjoyed being in Greece and learning from everybody in all the villages, and just the community's been so welcoming, and we just are very thankful. Αυτά που λέει η κυρία καθηγήτρια, νομίζω ότι πιστεύω ότι εκφράζει τα αισθήματα όλων των φοιτητών μας και τα προσωπικά μου. Γιατί είμαστε γνώμονες και στον κύριο Χριστοφόρο και στον κύριο Μίλτον και σε εσάς, Πάτερ, διότι βλέπουμε την ελληνική φιλοξενία με τον καλύτερο τρόπο. Και εμείς είμαστε γνώμονες στον κύριο Ηλία Τομάζο, έτσι, με όλα αυτά που κάνει τόσα χρόνια. Μίλτο, έλα να μας δείξεις. Λοιπόν, να σας πω τι θα κάνουμε σήμερα. Τα παιδιά θα ήθελαν να φύγουν από εδώ με πολύ γλυκές αναμνήσεις. Θα τους δείξουμε λίγο πώς φτιάχνουμε μπακλαβά. Μπακλαβά με φιστί και υγιεινής που είναι από τη σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Και μπακλαβά με καρύδι, αμύγδαλο και κάποιους πράσινους κωδικούς με φιστί και υγιεινής, χωρίς να χρησιμοποιούμε χρώμα. Έχουμε τον αγαπητό μας τον Λευτέρη τον Καρακοσταντή, είναι γλυκοεπιλογές στα φαν του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να το λέμε βέβαια, αλλά νομίζω ότι ο Λευτέρης είναι γνωστός γιατί προσφέρει πάντα και είπαμε ότι όταν προσφέρουμε μας τα προσφέρει και ο Θεός πλουσιοπάροχα. Χαίρεται και χαιρόμαστε όλοι που είμαστε εδώ, μαζί με τους συνεργάτες, όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε εδώ. Θα μας δείξουν κάποια πράγματα και εγώ τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως, γιατί αμέσως, μόλις είπαμε, ήρθε και θέλησε να κάνει αυτό το μάθημα εδώ. Και να πω από τη δική μου πλευρά ότι τόσα χρόνια μας βοηθάει στην τηλεόραση Θάρη με τη διαφήμιση και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Τον ευχαριστούμε λοιπόν και όπως και εσάς.
Ωραία. Λοιπόν, θα φτιάξουμε τα κουλούρια, τα παραδοσιακά κουλούρια. What Mr. Lefteris will present to us today is how we make κουλούρια. You know, the traditional round Λοιπόν, έχουμε το φούντιρο. You see the butter. Ζάχαρη. Sugar. Αλεύρι. Flour. Αυγά. Eggs. Βανίλια άρωμα και χυμό πορτοκαλί. And juice, orange juice. Okay. Όλα. Να πάμε λίγα χρόνια πίσω. Ξεκινήσατε από τη Σορονή. Μάλιστα. Εκεί ήταν τα πρώτα σας παιδικά χρόνια και τα βιώματα. Εκεί. Πώς ήταν τα χρόνια εκείνη την εποχή, αγαπητέ μου κύριε Ηλία? Τόσο ωραία. Και διαφορετικά από τη σημερινή εποχή. Βλέπω τι άλλαξε σήμερα? Οι άνθρωποι. Χάσαμε την απλότητά μας, δηλαδή εξελιχθήκαμε και χάσαμε αυτή την αυθεντικότητά μας. Αυτό είναι. Σας λείπει το χωριό? Πολύ. Πώς σκεφτήκατε να πάτε στην Αμερική? Σας κάνω τώρα ετούι στη μία μετά την άλλη. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά καλό είναι να γνωρίσουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές ότι πραγματικά, και το λέω χωρίς έτσι περί αυτολογίας, είστε ένα κόσμημα για την πατρίδα μας εκεί. Και αυτό το οποίο κάνετε θα μπορούσαν, εάν το έκαναν και άλλοι, να δείξουμε αυτό το μεγαλείο της πατρίδας μας. Έχουμε ιερείς, έχουμε δασκάλους, έχουμε οργανισμούς. Μακάρι, αλλά αυτό το οποίο κάνετε με τόσα παιδιά νομίζω ότι είναι μοναδικό. Τέλος πάντων, πώς πήγατε στην Αμερική? Πήγα στην Αμερική για να σπουδάσω και να επιστρέψω πίσω σε 5-6 χρόνια. Αυτός ήταν ο σκοπός μου. Τι σπουδάσατε? Σπούδασα μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος και πυρηνική. Αλλά από τις πρώτες μήνες που πήγα, με πλησιάσανε χωριανοί μου, Ροδίτες, και μου λένε στο Ανατολικό Χάρφορ δεν έχουμε σχολείο. Έρχεσαι εκεί να κάνεις τα παιδάκια μας μάθημα κάθε Σάββατο που δεν θα έχεις μαθήματα? Και λέω έρχομαι αλλά δωρεά, δεν θέλω πληρωμή. Μου λέγα πόσα θέλεις. Όχι, λέω δεν θέλω εγώ πληρωμή. Αλίμονα για τα δικά μας τα παιδάκια. Μία άλλη παρόμοια έτσι ιστορία μου θυμίζεται. Ήταν ο πατήρ Καλίνικος στην Κάρπαθο. Μάλιστα. Και ήταν στον Πειραιά και τα παιδιά εκεί στο χωριό στις Πυλές δεν είχαν δάσκαλο. Και του γράψαν ένα γράμμα και λένε θέλουμε να έρθεις να μας κάνεις μάθημα γιατί δεν έχουμε δάσκαλο. Και από εκεί έφυγε και ήρθε στο... Ναι. Ο πατήρ Καλίνικος, ο οποίος διαπρέπει στην Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου με το παιδευτικό του έργο το οποίο κάνει. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Δεν γνωρίζω. Αν και θα σας το φέρω σε έτσι επικοινωνία να μιλήσετε, γιατί είναι ξεχωριστός άνθρωπος. Υπηρέτησα στην Κάρπαθο 20 μήνες. Ήμουνα στο επαρχείο και κάναμε τους δρόμους της Καρπάθου. Και την αγαπώ την Κάρπαθο όπως τη Ρόδο. Γνωρίζω την Κάρπαθο πιθαμή προς πιθαμή. Όχι μόνο από τους χάρτες, τους τοπογραφικούς, γιατί ήμουνα εγώ επικεφαλής. Τα νησιά μας έχουν ιδιαιτερότητες και ομορφιές. Ναι. Άρα λοιπόν πήγατε εκεί, Πήγα εκεί για 5-6 χρόνια και να επιστρέψω. Και κάνατε πραγματικότητα αυτό, να πάτε να διδάξετε στα παιδιά εκεί? Ναι, δίδαξα για τα μικρά τα παιδάκια. Είχα παιδάκια από 5-6 χρονών μέχρι 12-13. Βρήκατε Ροδίτες όταν Ροδίτες, πήγατε? Όλα Ροδιτάκια. Δεν έπαιρνα μη Ροδιτάκια, έπρεπε να είναι Ροδιτάκια για να μην παραξηγηθώ από κανένα. Είχα στην αρχή 22 παιδάκια. Μεγάλος ο αριθμός. Γέμισε ένα ημιπόγειο που μας έδωσε ο πρώην ψάρτης από τα Καλαβάρδα, ο Γιάννης, ο ψάρτης. Γιάννης ο ψάρτης. Εντάξει, θα τον γνωρίζουν. Ναι, μάλιστα, Γιάννης ο ψάρτης. Βέβαια. Ήταν ένας ένθερμος πατριώτης. Και στο σπίτι αυτού με τα παιδιά του, τον Γιώργο και τη Μαρίτσα, το δώσαν το σπίτι τους και το κάναμε εκεί σχολείο. Και αυτή η εμπειρία με τα παιδάκια. Πότε μιλάμε τώρα, τι εποχή αυτό, περίπου? Αυτό μιλάμε 73-74. Μάλιστα. Και για χρόνια κράτησε αυτό το σχολείο. Είχαμε ορτές σχολικές για Χριστούγεννα, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Ισχύει αυτό που λένε ότι στο εξωτερικό είσαι δύο φορές Έλληνας, ότι νιώθεις πραγματικά αυτή την έλλειψη και προσπαθείς μέσα από τις επαιτίους τις εθνικές να δείξεις αυτόν τον πατριωτισμό? Ισχύει, μάλιστα. Είναι άλλο πνεύμα ανέξω. Υπάρχει αγάπη, αλλά υπάρχει και ανησυχία. Που εδώ δεν την έβλεπω την ανησυχία. Ανησυχία για το μέλλον? Για πολλά πράγματα. Ανησυχία πώς να κρατηθούμε. Όχι φυσικά. Δόξα τω Θεώ, η Αμερική είναι ασφαλής χώρα. Πολιτιστικά. Πώς να κρατήσουμε τη θρησκεία μας. Πώς να
πώς να κρατήσουμε τη γλώσσα μας, πώς κάτι να βοηθήσουμε που εμείς, κύριε Ηλία, αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ναι. Γιατί αυτόν τον κίνδυνο εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε. Είναι θεωρούμε ότι εσείς πάτε εκεί στην Αμερική και είναι η γη της επαγγελίας. Για να αφογκραστούμε λίγο, θα ακούσουμε ήχους επερχομένων γεγονότων. Μάλιστα. Αυτό εμείς πιστεύουμε. Αυτό βλέπουμε. Και αυτή η ανησυχία είναι που κάνει τον Ελληνισμό και προοδεύει. Αυτός ο λόγος είναι. Είναι συνεχώς σε εγρήγορση. Πάντως βλέπω ότι είναι πολύ γερά δεμένη με την Εκκλησία. Είναι. Η ομογένειά μας. Και αυτό είναι, ναι, θα έλεγα, το θεμέλιο, έτσι. Αν δεν είχαμε πάτερ την Εκκλησία, δεν θα υπήρχε Ελληνισμός στην Αμερική. Μεγάλη κουβέντα αυτό το οποίο δεν λέτε. Δεν θα υπήρχε πάτερ. Και είμαι σε θέση να κάνω αυτή τη δήλωση. Γιατί παρακολουθώ στενά την πορεία του Ελληνισμού. Και βλέπεις, κύριε Ηλία μου, τώρα εδώ στην πατρίδα μας κάποιοι θέλουν όλα να τα ξεχαρβαλώσουν. Τους πειράζει η Εκκλησία, τους πειράζει η πίστη μας. Ενώ εσείς βλέπουμε και πώς το λέτε με στεντόρια φωνή ότι αν δεν υπήρχε η Εκκλησία δεν θα υπήρχε, ο Ελληνισμός. Ναι, δεν θα υπήρχε. 3,5 εκατομμύρια Ελληνισμός θα ήταν χαμένος. Μεγάλη κουβέντα που έχει και κρύβει μεγάλες αλήθειες. Ναι, εγώ είμαι καθηγητής. Και ξέρω τα παιδιά που έρχονται στις τάξεις μας. Και μαθαίνω πολλά για τις οικογένειες του κάθε παιδιού. Και τα παιδιά που για κάποιον α ή β λόγο οι γονείς τους παντρευθήκανε από μειχτούς γάμους εκτός εκκλησίας, μεγάλες δυσκολίες. Ναυάγια. Ναυάγια. Σε πολλά επίπεδα. Όχι μόνο σε ένα επίπεδο, σε πολλά επίπεδα. Μάλιστα. Πες μας λίγο μετά. Τι έγινε μετά όταν τελείωσες από αυτά τα παιδιά τα ροδιτάκια, τι έκανες? Κατάλαβα ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι και για τα μεγαλύτερη ηλικία παιδιά. Και επειδή ήμουν φοιτητής, ιδρύσαμε ένα φοιτητικό σύλλογο. Μάλιστα. Που τον είπαμε παιδεία. Γιατί από την αρχή οι τότε φοιτητές, βλέποντας πάλι με ανησυχία το τι, τη βαθμιαία υποχώρηση της ελληνικής γλώσσας, θέλαμε να κάνουμε μόνο για εκπαίδευση, για πολιτισμό, όχι για πολιτικά. Εκείνη την εποχή είχε και έναν άλλο, μια ομάδα φοιτητών που τους ενδιέφερε, εξ Ελλάδος, τους ενδιέφερε μόνο να βρισκόμαστε και να μιλούμε, να παίρνουμε εφημερίδες ελληνικές και να κάνουμε ανάλυση διαφόρων άρθρων για τα πολιτικά της Ελλάδας. Εγώ ήμουνα, αν και ήμουν και εγώ από την Ελλάδα, προσπάθησα να τους πω ότι εδώ πέρα η πρώτη μας υπηρεσία είναι να βοηθήσουμε τον Ελληνισμό να κρατηθεί. Έτσι. Να βοηθήσουμε τις κοινότητες που αγωνίζονται και να κάνουμε κι εμείς κάτι, ειδικά οι εξ Ελλάδος. Το να σχολιάζει την πολιτική δεν βγάζει κάπου. Ναι, και μάλιστα τους έλεγα ότι πρέπει εμείς να είμαστε μακριά από τα πολιτικά. Ό,τι τα αδέρφια μας, τα ξαδέρφια μας, οι φίλοι μας, οι συμμαθητές μας αποφασίζουν και εμείς μαζί. Έτσι. Αυτό το ενωτικό πνεύμα, ναι, η ενότητα. Και τελικά αυτοί που επιμένανε να μιλούμε για τα πολιτικά απομακρυνθήκανε από εμάς και τίποτα δεν κάνανε στο τέλος. Ενώ εμείς οι άλλοι, συνεχίσατε. 37 άτομα, θυμάμαι, τελικά αρχίσαμε και είναι ίσως το πιο επιτυχές πρόγραμμα που έχει ο Ελληνισμός εκτός των συνόρων, σύμφωνα με αυτά που μας είπε η κυρία Μενδώνη. Και κάναμε πράγματα που τα αρχίσαμε από το τίποτα, αλλά με αγάπη και φιλία. Για πες μας κάποια από αυτά. Ναι, εμείς κατευθείαν, σαν Έλληνες φοιτητές, είδαμε ότι δεν είχαμε στα πανεπιστήμια σε ελληνικά. Είχαν οι Πορτογάλοι, είχαν οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι πάντες, εκτός από εμάς τους Έλληνες. Και πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν αυτό να πείτε ότι πρέπει να διδάσκεται και ελληνική γλώσσα? Συναντήσατε απλά εμπόδια? Τα πράγματα. Πήγαμε στο πανεπιστήμιο, πήγαμε στο τμήμα κλασικών σπουδών, συναντήσαμε έναν καλό Αμερικανό καθηγητή, τον λέγανε Tom Schutz, Thomas Schutz, πέθανε ο καημένος, πήρε ο Θεός, και της τα είπαμε ευθέτως, ότι κύριε Schutz, έχετε τα αρχαία ελληνικά, εντάξει, αλλά εμείς θέλουμε και τα νέα ελληνικά και δεν υπάρχει πουθενά, ούτε στο Connecticut, στο Πανεπιστήμιο το Πολιτιακό, ούτε στο Yale, ούτε σε αυτό, ούτε σε εκείνο το πανεπιστήμιο, δεν υπάρχουν. Και θέλουμε να μας βοηθήσετε, γιατί εσείς είστε ο σύμμαχος μας. Και αυτός μας πήρε στον Πρίτανη και κατευθείαν τα αρχίσαμε, αλλά έπρεπε εμείς να συγκεντρώσουμε ένα ποσό. Μας ζητήσανε $650. Μάλιστα. Εμείς οι φοιτητές κάνουμε πάλι ξανά συνεδρίαση
Και μάλιστα γραμματεία ήταν ένα κορίτσι από το Γεννάδη, Σεβαστή Αντοναρά. Είχαμε μέσα και μερικούς ροδίτες. Όλοι οι άλλοι ήταν μη ροδίτες. Και από την αρχή κάναμε την πιο καλή σκέψη. Ο Θεός μας φώτισε να κάνουμε μια καλή αρχή. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε η αρχή του ίμιση του παντός. Εμείς είπαμε κάνουμε ένα αρχή για να βάλουμε τα ελληνικά, τον πολιτισμό μας στα μεγάλα ιδρύματα εδώ που ήθελε ο Θεός και μας έφερε. Πρέπει να κάνουμε ένα αρχή. Τώρα αυτοί μας ζητούν 650 δολάρια. Και είπαμε, θα ζητήσουμε τα 650 δολάρια μόνο από τους γερόντους της ομογένειας, όχι από μικρούς. Να είναι 5 με 10 δολάρια το πολύ, να μαζέψουμε από πολλούς αυτό το ποσό, αλλά όλοι αυτοί οι γερόντοι να μας δώσουν την ευχή τους. Πολύ βασικό. Και ήταν ένας ροδίτης. Εγώ είμαι ροδίτης. Με βγάλανε μένα πρόεδρο οι φοιτητές. Και πήγαμε στο καφενείο το ελληνικό, στο Χάρφορ. Επί εκεί πέρα, άγνωστος, δεν ήξερα πολύ κόσμο, ήταν ένας μεγαλύτερας ηλικίας, Χαρίλαος Πετρίδης, από την Ίστριο. Άλιστα. Και το λέω, κύριε Χαρίλαε, είμαι από το Πανεπιστήμιο, θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό έρανο για αυτό. Μόλις το άκουσε ο Χαρίλαος, ήταν ακρεφνής πατριώτης. Τι λες ρε παιδί μου, ελληνικά στα πανεπιστήμια. Έπιασε και το φώναξε μέσα στο καφενείο. Και ήταν εκεί ένας άλλος ροδίτης που λέγεται Μανώλης Ψαράς, από το Γεννάδη. Και ο Μανώλης λέει, τι λες, λέει, ελληνικά στο πανεπιστήμιο, πώς θα είναι, λέω, μα σας ζητούν 650 δολάρια. Έβγαλε ο Μανώλης 650 δολάρια να με δώσει. Εγώ το λέω, όχι ευχαριστώ, δεν τα πιάνω. Μα αφού στα δίνω. Όχι, θέλουμε από γερόντους. Δεν θέλουμε από μικρούς. Ο Χαρίλαος εκατάλαβε τι έλεγα. Μου λέει, άστον τον μικρό. Έτσι μου πει, ήμουν μικρός τότε. Μικρό, ήμουν νεαρός. Άστον τον μικρό, ξέρει αυτό τι λέει. Ξέρω τι ζητάς. Έλα να σε πάρω σε ένα ροδίτη να κάνεις καλό σεφτέ. Έτσι μου πει. Και με πήρε σε ένα δικό μας ροδίτη που είχε ένα εστιατόριο δίπλα στη γωνία που δεν τον έξερα εγώ. Που λεγόταν Μανώλης Μελεούνης από την Απολακιά. Απολακιά. Και πήγα μέσα και ο Χαρίλαος τον λέει. Μανώλη, Μανώλη, είναι δικό μας παιδί. Και αρχίζουν τα ελληνικά στο πανεπιστήμιο. Έλα, δώσε τίποτα. Και ο Μανώλης, ο κύριος συγχωρεμένος, ο Μελεούνης, μόλις άκουσε ελληνικά στο πανεπιστήμιο και ότι έπρεπε να δώσουμε χρήματα, εφώναξε τους γιους του που ήταν από πίσω στην κουζίνα. Κώστα, Σάβα, ελάτε μπροστά να δώσετε κι εσείς χρήματα. Ήταν τόσο γρήγορα όλα αυτά. Και όταν και πολύ συγκινητικά, Όταν ήρθε μπροστά ο Κώστας και ο Σάβας, κατευθείαν βγάλανε χρήματα να με δώσουν. Ούτε ρωτήσανε, ούτε αυτά. Με είδανε, τους λέω, όχι, όχι, από εσάς δεν πιάνω, από τον πατέρα σας να πιάσω. Και ο Μελεούνης μου κάνει, μα τι λες ρε παιδί μου, αφού θέλουμε να σε δώσουν τα παιδιά χρήματα. Λέω, όχι, θέλουμε μόνο από τους γερόντους και τις γερόντισσες. Εσύ φαίνεσαι μεγάλος, δεν ήξερα πόσο χρόνο ήταν ο άνθρωπος. Και λέει, πόσα να δώσω, ή 5 ή 10 δολάρια, όχι παραπάνω από 10. Και μπορούσα να καταλάβει γιατί ήταν, είπα, μέχρι 10. Και έβγαλε από το ταμείο εκεί μέσα και μου έδωσε 10. Και μετά λέω, α, πρέπει να γράψει το όνομά σας. Πώς σας λένε? Λέει, Μανώλης Μελεούνης. Ο Μανώλης Μελεούνης. Ο Μελεούνης ο καθηγητής των θρησκευτικών. Ο Χαράλαμπος, Ναι, τι σας γίνεται? Λέει, αδερφός μου. Είδες. Καταλάβατε. Και έτσι ήταν η αρχή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα εκπορεύονται από το Θεό. Και εκεί είναι τα χρήματα, αλλά οι ευχές. Έτσι. Ο συγχωρημένος ο Μελεούνης. Βασικό αυτό το οποίο λες. Τι λόγια είπε εκείνη την ημέρα. Και τι εθάρρυνση μας έκανε. Αυτό σας έδωσε όθηση, Ναι, και να λέει, κοίταξε να δεις Χαρίλαε, εμείς οι μεγάλοι, να μην κάνουμε τίποτα και έρχονται τώρα τα μικρά παιδιά και μας λένε να βάλουμε τα ελληνικά στο πανεπιστήμιο. Και έτσι ξεκίνησε, πάτερ. Μετά, συνέχεια. Μετά, όταν βάλαμε τα ελληνικά, είχαμε το μάθημα των ελληνικών για 4 χρόνια. Από το 78. Έρχεται το 82. Και πήγαμε στον πρίτανη του Πανεπιστημίου, αφού είχαμε πρόοδο φυσικά με τα μαθήματα μας που βάλαμε, και συζητήσαμε να κάνουμε τη λεγόμενη έδρα ελληνικών σπουδών. Χρειαζότανε για να γίνει η έδρα μια πρικοδότηση του ποσού των 250.000 δολαρίων. Και έπρεπε να μαζέψουμε 250.000 δολάρια. Ποιοι είναι αυτοί που βοηθήσανε να πάμε να χτυπούμε πόρτες, όχι μόνο
εκεί που ήμουν στην πόλη, αλλά τώρα έπρεπε σε όλον τον νομό. Ο Κώστας ο Μελεούνης, ο γιος του Μανώλη του Μελεούνη. Και με τον Κώστα μαζέψαμε αρκετά χρήματα, με μαζέψαν το ποσό. Μετά τρία χρόνια, το 1985, έκαναμε εορταστική εκδήλωση για να πούμε ότι πετύχαμε τη συγκέντρωση του ποσού. Μάλιστα. Και όταν έκαναμε αυτή τη γιορτή σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, και ήταν εκεί ο Αρχιεπίσκοπος ο Ιάκωβος, ο Αείμνηστος, ο Γενικός Πρόξενος, ένας αντιπρίτανης από το Πανεπιστήμιο και άλλοι επίσημοι και η Ομογένεια, ιερείς και άλλοι παράγοντες, αυτός ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου που μας άκουγε να μιλούμε γιατί η μεγάλη επιτυχία ήταν η συγκέντρωση του ποσού των 250.000 δολαρίων, όταν τελειώσαν όλες οι ομιλίες, αυτός κρατούσε τα μάγουλα του. Ήταν στεναχωρημένος. Τον έβλεπα κι εγώ, λέω τι έχει αυτός απόψε. Όταν τελείωσε, με ζητάει η Λία να σε μιλήσω. Λέει, Λία, δεν πιστεύω, λέει, αυτά που άκουσα. Άκουσα τον αρχιεπίσκοπό σας να μιλάει με καλά λόγια για τα 250.000 που μαζέψατε, τον πρόξενό σας, όλους σας. Και μου λέει, με τα 250.000 δολάρια θα πληρώνω τον καθηγητή, θα έχετε βιβλιοθήκη, θα στέλνετε παιδιά στην Ελλάδα. Όλα αυτά με τα 250.000 δολάρια. Τι αξία θα έχουν αυτά τα 250.000 δολάρια 20 χρόνια από τώρα? Και όταν μου το είπε, κατάλαβα. Συνειδητοποίησες. Ότι δεν ήταν τίποτα μεγάλο. Εμείς το θεωρήσαμε κάτι μεγάλο. Και λέω, περίμενε να πάω να φέρω τον γραμματέα του οργανισμού. Ήταν ένας Βαγγέλης Μιχαλόπουλος από την Κοζάνη. Από το MIT, πολιτικός μηχανικός. Και μαζί με τον Βαγγέλη μας λέει αυτός ο αντιπρίτανης, επήγατε να δείτε το κέντρο Ιουδαϊκών Σπουδών, τι έχουνε? Λέμε, όχι. Λύσαστε τόσα χρόνια εδώ πέρα, δεν πήγατε καμιά φορά μέσα? Λέω, δεν πήγαμε. Λέει, πηγαίνετε να δείτε και μετά θα καταλάβετε τι θέλω να σας πω απόψε. Την άλλη μέρα με τον Βαγγέλη επήγαμε στο κέντρο Ιουδαϊκών Σπουδών που έχουν ωραίο κτίριο. Μπήκαμε μέσα και μείναμε έκπληκτοι. Θαυμάσαμε στους τοίχους να λένε προγράμματα στο Πανεπιστήμιο του Τελαβίδ, της Χάιφα. Μάλιστα. Να έχουν ωραίους καναπέδες, να έχουν κουζινίτσα, να έχουν βιβλιοθήκη, να έχουν τόσα πράγματα. Και γύρισε εκεί από τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, κατάλαβες πόσο πίσω είμαστε εμείς οι Έλληνες? Λένε, ναι, κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και ζητήσαμε να γίνει μια συνάντηση γρήγορα πάλι με τον Πρίτανη. Το μέσο μας τότε, σε εμάς τους φοιτητές, ήταν ο Κοσμήτορας, ένας Κοσμήτορας ελληνικής καταγωγής, Ιωάννης Βλαντής, καταγωγή από τον Πόντο. Ο κύριος Βλαντής δεν ήθελε. Λέει, Λία, το Σάββατο κάναμε τη γιορτή για την έδρα, για τα 250.000. Απά να πούμε τώρα τον Πρίτανη ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν θέλω να κάνουμε. Σκεφτείτε. Όχι, λέω, δεν έχουμε να σκεφτούμε τίποτα. Πρέπει να πάμε. Λέει, θα κάνουμε τη συνάντηση, αλλά δεν θα μιλώ εγώ. Μιλά εσύ. Εντάξει, κάνουμε τη συνάντηση και μιλώ εγώ. Και κάνει τη συνάντηση μετά δύο μέρες και πήγαμε. Και τη τα είπαμε απλά ότι αυτόν έκαναμε. Ο εκπρόσωπος που στείλες στο τέλος μας λέει: να πάμε να δούμε τις σκέψεις του. Πήγαμε, είδαμε το Εβραϊκό Κέντρο. Καταλάβαμε πόσο είμαστε πίσω. Πίσω και πρέπει. Και θέλουμε να μας βοηθήσετε να κάνουμε επιτάχυνση. Να μας δώσετε και εμάς χωράφι. Διαδικασία. Να κάνουμε τέτοια. Και σηκώστηκε ο Πρίτανης. Μέσα σε 5 λεπτά ήταν αυτή η κουβέντα. Και άπλωσε το χέρι του και λέει: Ηλία, αυτός είναι ο τρόπος να πάτε. Για κάτι σίγουρο, για κάτι σοβαρό στο μέλλον. Μάλιστα. Και την επόμενη μέρα επήρε τηλέφωνο η γραμματέα του και μας λέει: ελάτε στο Πανεπιστήμιο, η επιτροπή σας, να διαλέξετε ποιον οικόποδο θέλετε. Καταλάβατε, πατέρ. Εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχουμε αυτή τη συμπεριφορά. Έχουμε τις κολυσιεργίες εδώ. Ο ένας σε στέλνει στον άλλο, ο άλλος στον άλλο. Για πολλά χρόνια προσπαθούμε για μερικά πράγματα. Αυτή είναι η συμπεριφορά που συναντήσαμε στο Πανεπιστήμιο της Κονέκτικα. Είμαι υποχρεωμένος να τη λέω σε αυτήν τη ζωή και στην επόμενη. Αν με αξιώσει ο Θεός, να μπορώ να το λέω. Είδατε, είναι τόσο λοιπόν, σημαντικό. Πώς ανοίγονται οι δρόμοι? Εγώ πιστεύω ότι ανοίγονται οι δρόμοι αυτοί γιατί υπήρχε η καλή προδιάθεσή σας και διάθεση να βοηθήσετε την αλλά πατρίδα μας. Αλλά είναι και ο ελληνικός πολιτισμός. Το σέβονται όλοι. Που εμείς τον έχουμε ανεκμετάλλευτα. Και δεν ξέρουμε την αξία του. Δεν εγώ ξέρουμε. Αυτό πιστεύω. Το έχουμε έτσι σαν δεδομένο. Αυτό είναι.
και η πίστη μας και όλα αυτά και τα ήθη και τα έθιμά μας. Δηλαδή, αν καταλαβαίναμε, κύριε Ηλία, αυτό το οποίο διαθέτουμε εδώ στην πατρίδα μας, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπουμε αλλότριες φωνές σήμερα. Βλέπουμε ότι όλα θέλουν να τα ισοπεδώσουν, να τα αλλάξουν και ξεχνούν και λησμονούν το ρόλο που έπαιξε ο Ελληνισμός, το ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία. Και όταν τα λέμε, μας περνάνε για γραφικούς, ότι είμαστε μιας άλλης εποχής. Ας έρθουν να δουν τι λένε τα Αμερικανάκια που φέρνουν. Πάτερ, όταν τα παιδιά έρχονται στην Ελλάδα και επιστρέφουν πίσω, δεν πηγαίνουν πίσω μόνο εμπλουτισμένοι με γνώσεις ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουν τις εντυπώσεις, τις επιστρέφουν καλύτερες. Πίσω καλύτεροι άνθρωποι. Πολύ βασικό αυτό. Καλύτεροι άνθρωποι, γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Okay. Hi, I'm Megan. Megan Go. I am from, originally from the Philippines, but I moved and now I live in Connecticut. Το όνομά μου είναι Megan Go. Κατάγομαι από τις Φιλιππίνες, αλλά τώρα μένω στην πολιτεία της Connecticut. Like everyone, I am really honored to be here and have this opportunity to visit Greece. This is my very first time here. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μένα να επισκέπτομαι την Ελλάδα και είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα. There is just so much history around here. Like a lot of things originate from Greece, including a lot of America's traditions, cultures, and including the language. I believe like 45% of English words come from the Greek language. Και είναι μεγάλη χαρά γιατί όλα έχουν ξεκινήσει από την Ελλάδα, ακόμα και η γλώσσα μας αγγλική, που υπολογίζει ότι, που γνωρίζει ότι κάπου 45% έρχεται από την ελληνική γλώσσα. We've had wonderful opportunities here, like looking at ancient sites, including our own school, which is located in the old town of Rhodes. Και είναι εντυπωσιασμένοι με τις ευκαιρίες που δίνεται και επίσης εντυπωσιάζει και το κτίριο που κάνει μαθήματα μέσα, το κτίριο της παιδείας, στην παλιά πόλη. And I also speak for all of us when we say we all really enjoyed helping out and planting the trees, the olive trees at the monastery. Και η ίδια πιστεύει ότι και εκφράζει πιστεύει ότι τα αισθήματα ολονών όταν πει πόσο σημαντικό ήταν για αυτούς να πάνε να βοηθήσουν να κάνουν την τροφήτευση στο μοναστήρι. I also see olives as like I know it's a symbol of Greece in the sense that I think it symbolizes harmony and friendship. Και ξέρει ότι η ελιά αντιπροσωπεύει αρμονία και φιλία. And also the trees also, at least in my opinion, I believe it also represents longevity and resilience. Και φυσικά όλα τα δέντρα συμβολίζουν την μακροχρόνια και την ανθεκτικότητα. Yeah, some of these olive trees have been around for like over 2,000 years and that is, in ways I see that as a reflection of Greek civilization and culture. Γνωρίζει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δέντρα που ίσως να πηγαίνουν μέχρι χιλιάδες χρόνια πριν και αυτό είναι ένα σύμβολο η Ελλάδα του ελληνικού πολιτισμού. Like they've been around for so long along with like Greek civilization, culture and like around I think half of us in this trip are Greek and they are on this trip to kind of look back at where their ancestors have been or where their families are currently are, so that just shows like how much like Greek culture history like is still thriving till this very day. Και είναι καλό που ανάμεσά μας έχουμε τους μισούς από την ομάδα που είναι ελληνικής καταγωγής να έρθουν και να ανακαλύψουν τη συνέχεια που έχει ο ελληνικός πολιτισμός. So thank you again for this opportunity and letting us stay in Rhodes. Και πάλι ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να είναι εδώ και να ζει στη Ρόδο. Την άλλη φορά που θα έρθει να έρθει στο Θάρι. Γιατί ένα δύστυχο λέει ότι όποιος δεν πήγε στο Θάρι, τη ζωή του δεν είναι χάρη. Megan, Father is inviting you. Next time you come in Rhodos, to go to visit his monastery που είμαι εκεί, Thari, where is, που έχει και παλιές ελιές, πολλούς αιώνες. And he has olive trees, centuries old, and because the, what we say here in Rhodos, if you don't visit Thari, you did not enjoy your well. I will be back. Thank you very much. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Γεια σας, με λένε Σοφία Μάνου. Είμαι από το Middletown, Connecticut, αλλά είμαι Αμερικανο-Ελληνόπουλο. Αλλά εκφράσουμε καλύτερα στα αγγλικά, άμα μπορείς να βοηθήσεις με τη μετάφραση, κύριε Ηλία. Ναι, Σοφία. Ονομάζομαι Σοφία Μάνος. Αυτό το καταλάβαμε. Είναι από το Middletown της Connecticut. Είναι Ελληνοαμερικανίδα και μιλά ελληνικά, αλλά πιο εύκολα μιλά αγγλικά. Αλλά είδες τι είπες,
όμορφα στη μετάφραση είναι Ελληνοαμερικανίδα. Ενώ η Σοφία είπε πρώτα Αμερική. Άρα βάζουμε πρώτα την Ελλάδα. Έτσι, Σοφία. Έτσι. Για να έχουμε Σοφία. Yeah, I mean, in, I'm even though I live in America, I always feel that I'm Greek first. It's the biggest part of my identity, and it's very a big honor to be here in Greece. Always, every time I come, and to connect with my roots, and to also show other students my country and the country of my parents. Yeah, είναι για τη Σοφία κάτι το πολύ δυνατό. Είναι μεγάλη τιμή να έρχεται στην Ελλάδα και να ανακαλύπτει την Ελλάδα. Ναι, μεν ζει στην Αμερική, αλλά αισθάνεται ότι είναι Ελληνίδα και το λέει παντού. Και γι' αυτό θέλει να έρχεται στην Ελλάδα και τα αισθήματά της. Yeah, and the values of the Greek people, we see a perfect example here in Rodo, in the ancient architecture, but also in the people that we've met and how they've treated us. Και είναι εντυπωσιασμένη γιατί εδώ στη Ρόδο την εντυπωσιάζει τα μνημεία μας, αλλά την εντυπωσιάζουν πιο επίσης οι άνθρωποι. Γιατί βλέπουν τη φιλικότητα, βλέπουν τη φιλοξενία όπου έχουμε πάει. Mm-hmm. And especially going to plant the trees at the monastery was very symbolic and a good experience to see both the connection with how the people come together and in the face of tragedy to rebuild and reconnect and help each other in times of struggle. Και ειδικά με τη δεντροφύτευση είναι κάτι το πολύ συμβολικό και πηγαίνοντας εκεί να βοηθήσουμε διαπιστώσαμε πως οι άνθρωποι προσπαθούν κάτι για το καλύτερο για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι καλύτερο. Mm-hmm. And always I feel honored to come and help and be part of the people that want to rebuild and to make this country better. Και είναι για την Σοφία μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά να έρχεται εδώ στην Ελλάδα και να προσπαθεί και αυτή να βοηθήσει για να κάνει την Ελλάδα πιο ωραία και πιο μεγάλη. Άρα η Σοφία μιλά με ελληνική Σοφία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στην αρχή είχα μόνο ένα μάθημα για μερικά χρόνια. Μετά γίνανε δύο μαθήματα. Μετά γίνανε τρία. Απέκτησαν εμπιστοσύνη τα παιδιά, έτσι, είναι βασικό αυτό. Εμπιστοσύνη. Αλλά βλέπαν όμως και τι κάναμε εμείς εκεί στην Αμερική. Γιατί με την άδεια του Πανεπιστημίου, με την παραχώρηση του Πανεπιστημίου, με δικό μας τίτλο ιδιοκτησίας, όχι για 100, 200, 300 χρόνια, επάπειρο, με τίτλο ιδιοκτησίας έχουμε, 16 στρέμματα γης. Πολύ βασικό. Και εκεί έχετε και εκκλησία μέσα. Έχουμε και εκκλησία. Είναι η μόνη εκκλησία σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς. Τι βασικό πράγμα. Των τριών ιεραρχών. Έχουμε κέντρο ελληνικών σπουδών, διόροφο, μεγάλο κτίριο, βυζαντινού ρυθμού, με τάξεις, με γραφεία για τους καθηγητές, με γραφείο για το φοιτητικό μας σύλλογο, με βιβλιοθήκη. Με... Πώς καλύπτονται όλα τα έξοδα, κύριε Ηλία. Αυτό μιλάμε από ότι είναι πολύ δαπανηρό. Είναι. Από τη γενοδορία του ελληνισμού. Μπράβο. Αυτό είναι. Πρέπει να τονίζετε αυτό, γιατί ο Έλληνας όπου και να πάει, μάλιστα, έχει αυτό το φιλότιμο. Ναι. Αν λείψει το φιλότιμο, χάσαμε τα πάντα. Ναι. Για να έρχονται τα παιδιά εδώ, πάτερ, υπάρχουν έξοδα πολλά. Τα παιδιά έρχονται... Καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι και την ευθύνη που έχετε. Μεγάλη ευθύνη, φυσικά. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ευθυνόφοβο το έργο. Είναι, αλλά δόξα τω Θεώ. Εμείς πάντα λέμε δόξα τω Θεώ. Υπάρχει και ό,τι προστασία. Και πέρα, πάτερ, λέμε δόξα τω Θεώ, μας λυπάται ο Θεός. Είναι πολύ όμορφα αυτά τα οποία μας είπες, κύριε Ηλία, και θα έχουμε νομίζω και στο μέλλον την ευκαιρία να μιλήσουμε με παιδιά, γιατί βλέπουμε πόσο χαρούμενα είναι και πόσο νιώθουν πραγματικά ότι αυτό το οποίο κάνεις έχει απήχηση σε αυτούς. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο και για τον Παροδιακό Σύλλογο Αμερικής ο Απόλλων, γιατί την Κυριακή που μας έρχεται, 28 Ιουλίου, κάτι θα γίνει, μάλιστα, στην Απολακιά, έτσι. Μάλιστα. Πέρυσι έγινε στο Θάρι, πρόπερσι έγινε στο Γεννάδι. Μάλιστα. Κάθε χρόνο επιλέγεται ένα χωριό. Μάλιστα. Τι είναι αυτός ο Παροδιακός Σύλλογος Αμερικής, πότε ιδρύθηκε και πες μας κάποια πράγματα. Ο Παροδιακός Σύλλογος Αμερικής, Απόλλων, πάτερ. Γιατί όχι Απόλλων. Επειδή είμαι ροδίτης, όχι επειδή τυχαίνει να είμαι ο κεντρικός πρόεδρος αυτού του οργανισμού. Είναι ένας από τους πλέον πατριωτικούς οργανισμούς που έχει η Ελλάδα
έξω από τα σύνορά της. Γιατί το λέω αυτό, πώς μπορώ να κάνω αυτή τη δήλωση? Γιατί όταν η πατρίδα μας ήταν σκλαβωμένη, οι Ροδίτες της Αμερικής και όπου γης έκαναν το καθήκον τους, που δυστυχώς είναι ξεχασμένα αυτά. Δηλαδή λίγοι με αυτούς που μιλώ εδώ πέρα που ξέρουν τι έκανε ο παροδιακός, τι κάναν και οι Ροδίτες, τι ρόλο παίξανε ακόμη μέχρι τη διάσκεψη των Παρισίων. Οι Ροδίτες ήταν αυτοί που δώνανε συνεχώς για το Δεκανήσι πληροφορίες στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής. Πρώτα χάρη, όταν καθίσανε στη σύσκεψη αυτή, εμοιράζαν χαρτιά και πήγαν να δώσουν και τον Αμερικανό. Το λέει, δεν χρειάζεται να με δώσετε εμένα. Με δώσανε στην Αμερική οι Ροδίτες και το Δεκανήσι. Δεν χρειάζεται εμένα να με δώσετε. Το ξέρω το θέμα, λέει πολύ καλά. Καταλάβατε. Είδατε όμως ότι αυτά εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Πολλά πράγματα δεν ξέρει εδώ η Ελλάδα. Πρώτα χάρη, δεν γνωρίζει η Ελλάδα ότι ο απόδημος ελληνισμός σε κάθε μεγάλη ανάγκη έχει δώσει το παρόν του. Εμείς έχουμε κάνει οργανισμούς από τη δεκαετία του 10, τότε που γινόταν οι απελευθερωτικοί αγώνες στη Βόρεια Μακεδονία για την Ήπειρο. Πόσοι Έλληνες έχουν έρθει να πολεμήσουν για την απελευθέρωση της Βόρειο Ελλάδας, που δεν αναφέρεται εδώ πουθενά? Μάλιστα. Κοντά 200.000. Ο. Πόσοι Έλληνες ήταν στα αεροδρόμια? Εμπλοκάραμε τα αεροδρόμια το 1974. Αρθούμε να πολεμήσουμε για την Κύπρο μας. Κάπου 50.000 μόνο στην Αμερική από αυτούς που ξέρουμε. Και δώσα άλλα. Και έτσι ο Έλληνας όχι μόνο έχει στραμμένη την προσοχή του και την καρδιά του στην πατρίδα, στα ήθη και έθιμά του, στο χωριό του, σε όλα αυτά, αλλά για γίνει ώρα κάτι δυσκολία, θα είναι στην πρώτη γραμμή. Θα έρθει ακόμα και τη ζωή του να δώσει. Σας λείπει το χωριό στην Αμερική? Βέβαια μας λείπει. Σας λείπουν γενικά οι γεύσεις, οι μυρωδιές, όλα αυτά τα οποία, τα πανηγύρια, όλα αυτά? Είναι γιατί βλέπω, προχτές ήμουνα στην Αρνίθα, στην Απολακιά, και έτσι απευθύνομαι στους ομογενείς και λέω ότι εσείς πραγματικά, και το νιώθω αυτό, ότι κρατάτε τη σημαία της πίστεως και της πατρίδας ψηλά. Βλέπω τα δάκρυα τους, βλέπω τη συγκίνησή ναι, τους, ναι. Γιατί ενθυμούνται το χωριό. Βέβαια έχουν φύγει παλιές φιγούρες, γιατί κάποιοι άνθρωποι ήταν σημείο κατατεθέν στο κάθε χωριό. Εγώ θυμούμαι, ας πούμε, τον παππού μου, τον Παπαγιώργη τον Καλιβούρη. Όταν έλεγες Αρνίθα ή όταν έλεγες Καλιβούρης, ήταν Αρνίθα. Και όταν έλεγες Αρνίθα, δεν μπορούσες να την βάλεις στο μυαλό σου χωρίς τον Παπαγιώργη τον Καλιβούρη. Δηλαδή κάποιοι έτσι, και ιερείς και δάσκαλοι και κοινοτάρχες, είχαν ζυμωθεί με τα χωριά. Μάλιστα. Και μας λείπουν αυτές οι φιγούρες σήμερα. Λείπουνε, Πάτερ, το βλέπουμε στις επισκέψεις μας, γιατί και εγώ πάνω από 50 χρόνια έχω φύγει, αλλά μας λείπουν όμως και αυτοί οι πρώτοι Ροδίτες που πήγανε στην Αμερική, οι πρωτοπόροι μας. Πρωτοπόροι. Δεν είναι το ίδιο η ομογένεια, είναι πολύ πιο φτωχή τώρα. Αλλοιώνεται. Ναι, μπορεί να είμαστε καλύτερα οικονομικά, αλλά αυτοί ως ο πρωτοπόρος ο Ροδίτης, που δεν μπορούμε να τον επαναλάβουμε. Δεν μπορούμε να τον μοιάσουμε εμείς. Δεν είμαστε ούτε το μισό. Δεν υπάρχει τώρα, δυστυχώς. Και εκείνη η ανησυχία, η μεγάλη. Τα παιδιά, η δεύτερη, τρίτη γενιά, τι γίνεται? Η δεύτερη, τρίτη γενιά. Ποιοι κίνδυνοι έτσι υπάρχουν? Έχουμε πολλούς μειχτούς γάμους. 86%. Ανησυχητικό αυτό. 86%. Και έτσι είναι, υπάρχουν δυσκολίες. Ανησυχητικό με την πλευρά και της γλώσσας και πολλών άλλων πραγμάτων. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν ναι. Είμαστε έτσι φοβικοί άνθρωποι, αλλά όχι, νομίζω δεν ότι πρέπει να φοβόμαστε, αυτό αλλά όλο... πρέπει όμως να δουλέψουμε. Να δουλεύουμε. Γι' αυτόν τον λόγο, Πάτερ, εμείς και εδώ στις αρχές, για πολλά χρόνια, προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι, και να καταλάβουν ότι έχουμε ανάγκη να κάνουμε ένα χώρο διαμονής των παιδιών μας. Αυτά τα παιδάκια, που είναι χιλιάδες παιδάκια, είναι η μισή Ρόδος εκτός της Ρόδου. Αδειάσαν τα χωριά μας, τα ξέρουμε. Και εκεί στο Χάρφορ, εκεί που είμαι εγώ, είναι τουλάχιστον 500 οικογένειες με καταλόγους, ονόματα. Από αυτές τουλάχιστον που ξέρουμε εμείς, σίγουρα είναι πάνω από 500. Φανταστείτε τώρα όλους αυτούς να έχουν ερεθίσματα και να έρχονται εδώ. Είναι μεγάλο κεφάλαιο που είναι άγγιχτο. Η ελληνική πολιτεία... Δεν έχει επενδύσει σε δεν αυτά έχει τα επενδύσει, παιδιά. Μου φαίνεται
δεν ξέρει πώς να πλησιάσει αυτόν τον κόσμο, γιατί είναι καλοί άνθρωποι. Εγώ μιλώ και βουλευτές, μιλώ όλους, μια χαρά άνθρωποι είναι. Αγαπούν την πατρίδα. Ίσως λείπει αυτό το βεληνεκές, θα το έλεγα εγώ, κύριε Ηλία μου. Δηλαδή να βλέπεις μακριά. Ναι. Και αυτό θα διασώσει το μέλλον της πατρίδας μας. Δηλαδή απλές κινήσεις που δεν χρειάζεται, ας πούμε, να τα βάλεις πολύ στο μυαλό σου και να πηγαίνεις στο ένα και στον άλλο. Κάνε ένα απλό πράγμα, φέρε έτσι 5-10 ανθρώπους, κάνε μια υποδομή, κάνε τα πρώτα 5-10 σπίτια, λέω εγώ παράδειγμα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, και μετά θα δεις ότι το ένα θα έρχεται μετά το άλλο. Αυτό είναι να γίνει μια καλή αρχή, πατέρ. Όλα είναι μια καλή αρχή. Αλλά η καλή αρχή για μας είναι τώρα να έχουμε ένα δικό μας χώρο. Όχι απλώς παραχώρηση για 20-30 χρόνια, φοβόμαστε. Για πάντα. Θέλουμε να έχουμε δική μας ιδιοκτησία. Τι έχετε κάνει στην παλιά πόλη? Στην παλιά πόλη έχουμε ένα κτίριο που το έδωσε επί νομαρχίας του Υπουργείου Πολιτισμού τον καιρό του κυρίου Μαχαιρίδη. Ο κύριος Μαχαιρίδης μας ευεργέτησε πάρα πολύ και πήραμε την παραχώρηση αυτού του κτιρίου και εκεί κάνω μαθήματα. Εκεί τώρα κάνω μέσα βιβλιοθήκη από Δήμο Ελληνισμού. Έχει και το οφήκιο από το Πατριαρχείο, Άρχον Καστρίνσιος. Μάλιστα, ναι. Έχει οφήκιο από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, ναι, ο κύριος Μαχαιρίδης κατάλαβε πολύ καλά και θυμάμαι τα λόγια που μου είπαν άλλοι, όχι ο κύριος Μαχαιρίδης. Γιατί επί χρόνια ζητούσαμε ένα χώρο για να παίρνουμε τα παιδάκια. Παίρνουμε τα παιδάκια και κάναμε μαθήματα σε υπόγεια ξενοδοχείων, δίπλα σε κουζίνες. Εμπαινοβγαίνανε μαγείροι, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε μάθημα. Κάναμε μαθήματα κάτω από δέντρα, στις ακρογιαλιές, εδώ και εκεί. Και τελικά μας το έδωσε και λέει, θα είναι λέει ντροπή μου να μην τα δώσω στους απόδημους Έλληνες αυτό. Και τον ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Αλλά έχω μεγάλη ευχαρίστηση με τον κύριο Καραγιάννη επίσης. Το Σάβα. Το Σάβα. Μεγάλη ευχαρίστηση. Τον αγαπούμε πάρα πολύ. Είχε έρθει επανειλημμένος στην Αμερική. Μας ενθάρρυνε, πάτερ. Μας ενθάρρυνε να κάνουμε μερικά πράγματα. Μας εθέρινε, παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσουμε να κάνουμε θεμέλια για την Εκκλησία. Ήταν εκεί όταν κάναμε τα θεμέλια της Εκκλησίας. Ήταν μια παγωμένη μέρα. 5 υπό το 0 Fahrenheit, που εδώ είναι, ξέρω πώς θα είναι, 15-20. Αλλά το άλλο θερμόμετρο ζεστό, έτσι, ναι, οι καρδιές μας. Και επειδή ήξερα, θα ερχόταν που τη ρόδανε η δική μας, έπιασε και έβαλα από κάτω ένα πράσινο χαλί. Να πατούνε πάνω στο χαλί, όχι πάνω στο παγωμένο έδαφος. Και θυμάμαι τη δυσκολία που είχαν οι εξελάδες να στέκονται ώσπου να τελειώσει όλη αυτή. Και ευτυχώς που βάλαμε το χαλί. Μάλιστα. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο που λέει τιμητικές διακρίσεις. Κάθε χρόνο ο Παροδιακός Σύλλογος της Αμερικής Απόλλων, που είναι η ομπρέλα των ροδιακών οργανισμών στην Αμερική και τον Καναδά και με το παράρτημα μας εδώ στη Ρόδο, έχουμε λάβει την απόφαση να τιμούμε το ρόδιο της χρονιάς. Και το κάνουμε με πολύ ερευνά, παίρνοντας γνώμες από πολλούς και τιμούμε ροδίτες από τη Διασπορά αλλά και από τη Ρόδο. Και έχουμε τιμήσει τον Λούτσιο, τον Νίκο, τον κτηνίατρο, ο οποίος είναι άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με μεγάλες προσφορές στο Κάνασπουργκ και στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνιας και γνωστότατος στην Αμερική. Δεν είναι τόσο γνωστός ο Νίκος εδώ στη Ρόδο, αλλά είναι από τους ανθρώπους πράγματι που υπηρετούν, που εργάζονται για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για την Ομογένεια και την Ιερά Αρχιεπισκοπή μας. Και πολλούς άλλους τιμήσαμε μετά τον Νίκο. Φέτος, μετά από μελέτη για περίπου 20 άτομα, τελικά καταλήξαμε σε ένα άτομο. Για να καταλήξουμε σε ένα άτομο πρέπει να υπάρχει απόλυτη ομοφωνία. Να μην διαφωνεί ούτε ένας. Ή αν έστω ένας διαφωνεί, τότε προχωρούμε στον επόμενο. Και έτσι για μας αυτή η επιλογή του ρόδιου της χρονιάς, θέλω να σας πω, δεν είναι κάτι που το κάνουμε πολύ γρήγορα. Ούτε γιατί είναι φίλος μας, είτε γιατί μας βοήθησε. Είναι για πολλούς λόγους που το κάνουμε, που το εκλέγουμε. Και με μεγάλη χαρά, σεβασμιότατε, σας ανακοινώνω ότι για μας ο ρόδιος της χρονιάς έχει αναδειχθεί ο κύριος Γεώργιος Μιχαλάκης από τα Πόλωνα. Για ποιο λόγο, έτσι, για τα κύρια σημεία.
Γιατί ο Γιώργος Μιχαλάκης είναι ένας από εμάς, από το εξωτερικό. Ήταν στον Καναδά, νεαρός, σπούδασε, ήρθε πίσω στην πατρίδα, εργάστηκε για το καλό του τόπου, αλλά δεν ξέχασε και εμάς πίσω. Και νοιάζεται για εμάς και μας βοηθάει. Ο κύριος Μιχαλάκης, με το να είναι από τον Καναδά και με το να έχουμε κι εμείς μέλη, συλλόγους μέλη στον Καναδά, θέλουμε με αυτόν τον λόγο να πούμε στα αδέρφια μας του Καναδά ότι όπως είμαστε εμείς της Αμερικής, είστε το ίδιο κι εσείς. Και έτσι, στο πρόσωπο του κυρίου Μιχαλάκη, τιμούμε και θυμόμαστε και τα αδέρφια μας, τους ροδίτες του Καναδά, ειδικά στο Windsor, στο Τορόντο, στο Μόντρεαλ, που είναι οι μεγάλες μας φρουδιακές κοινότητες. Και θα ήθελα, σεβασμιότατε, εσείς να παρουσιάσετε μια τιμητική πλακέτα στον κύριο Γεώργιο Μιχαλάκη εκ μέρους όλων μας. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Μιχαλάκη να έρθει εδώ. Πλακέτα αναφέρει: ο Πανροδιακός Σύλλογος Αμερικής Απόλλων αποφασίζει ομοθύμω εντιμότατον Γεώργιον Μιχαλάκη την Μητρώων Ελληνικήν Γλώσσαν υποστηρίξαντα και των Ροδιακών Ελληνισμών Αμερικής Καναδά εμπολής υπηρετήσαντα προς άλλης των νήμην και κλαίος ιστορίας των Ροδίων εν Αμερική Καναδά προσένημεν αυτό την παρούσα τιμητική διάκριση Ρόδιος έτους 2023. Συγχαρητήρια κύριε Μιχαλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μεγάλη τιμή που κάνετε να μιλήσετε σήμερα, αλλά μπροστά σε αυτά που κάνετε εσείς εγώ δεν θα σας. Συνεχίζουμε με μια δεύτερη πολιτική διάθεση. Θέλουμε να τιμήσουμε στις βασιλότητες τους ιεροψάρτες που είναι από δύο. Έχουμε δύο ιεροψάρτες, τον Κώστα Ρεφά και τον Γιώργο Μετσαρικόνα. Ο Γιώργο δεν είναι ακόμα το πέρας, είναι αυτή αργότερα γιατί έχει δυσκολία και με τον οδήγη μας σε μακρινές υποστάσεις. Οι ιεροψάρτες μας, οι βασιλότητες, έρχεστε σε εσάς να πω τι ρόλο παίζουν. Για μας είναι μεγάλη προσφορά που κάνουμε. Και είναι την ελληνική γλώσσα. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να τιμήσουμε τον Κώστα και τον Γιώργο για τις υπηρεσίες που κάνουν για δεκάδες χρόνια. Δεν είναι ούτε ένας χρόνος ούτε δύο. Είναι με 40 χρόνια, 50 χρόνια. Δεν είμαι σίγουρος. Έτσι, θα θέλαμε συμβασιμότητα πάλι να παρουσιάσετε την πλάκα στον Κώστα Ρεφά, τον ιεροψάρχη μας, από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου, κάτω που είναι ο πρωθυπουργός μας. Το κείμενο είναι το ίδιο, θα το ξαναδιαβάσω. Τον Κώστα, τον ξέρω καλά, από
από τον Έλληνα, τον πάντα Γιώργο Ζωγράφο, ο οποίος έχει έρθει δύο φορές, έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τον Μητροπολίτη μας, κύριο κύριο Κύριο, και με άλλους ιερείς, και είναι ένα κομμάτι από εμάς τους Ρωδίους εκεί στην Ζωγράφο, τον Έλληνα. Υπάρχουν οι Αναδελοί, υπάρχουν κολακιάτες και φυσικά τα άλλο ποιό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την τιμή και σας εύχομαι πάντα υγεία. Πες μας λοιπόν για αυτό το προσυνέδριο που θα γίνει την Κυριακή στην Απολακιά. Ναι, το προσυνέδριο του Παροδιακού Συλλόγου, Αμερικής. Ο Παροδιακός Σύλλογος είναι ο πρώτος ελληνικός οργανισμός του εξωτερικού που το 1964, επί εποχής του Δημάρχου Χαρίτου, νομίζω, όχι, δεν ήταν ο Χαρίτος, άλλος. Πετρίδη, είναι που κάναμε το πρώτο μας συνέδριο, μάλιστα. Και τώρα είμαστε ο πρώτος σύλλογος που σκεφτήκαμε ότι πρέπει να κάνουμε τα προσυνέδριά μας κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Πολύ καλό αυτό. Και βλέπουμε, Πάτερ, τα καλά αποτελέσματα. Έχετε την Αμερική μόνο ή και τον Καναδά? Και τον Καναδά. Έχετε επισκεφτεί τον Καναδά? Ναι, έχουμε τμήματα. Έχουμε κάνει τώρα, αναδιοργανώσαμε τους συλλόγους μας. Έχω πάει επανειλημμένο στον Καναδά. Έχουμε στο Windsor, Οντάριο, και επίσης στο Τορόντο. Πόσες ώρες είναι από εκεί που είστε? Από εκεί που εγώ, για να πάω, θέλω 14 ώρες οδήγηση. Μπράβο όμως για αυτό το οποίο κάνετε, γιατί πραγματικά στο εξωτερικό χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Είναι πράγμα, και πρέπει όλοι αυτοί να νιώθουν ενωμένοι. Είναι άλλη μια Ελλάδα. Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που έχει η Ελλάδα, είναι τα πόδιμα παιδιά της. Και ξέρετε, Πάτερ, ένα μύθο από την αρχαία Ελλάδα, με το χρυσό μαλλοντέρας, που λέει αυτός ο χρησμός, όταν λέει το χρυσό μαλλοντέρας πάει πίσω στην Ελλάδα, τότε η Ελλάδα πάλι θα δει ημέρες προόδου και μεγαλείου και δόξας. Με την ταπεινή μου γνώμη, το χρυσό μαλλοντέρας δεν είναι τίποτα άλλο από τα ίδια τα παιδιά της Ελλάδας στο εξωτερικό. Μάλιστα. Για πες μας για το πρόγραμμα. Κυριακή λοιπόν στον Άγιο Γεώργιο στον Κάλαμο, στην Απολακιά. Μάλιστα. Έχουμε Απολακιάτες που μένουν στην Αμερική. Πολλούς. Ανέφερα τους Μελεούνιδες, ναι. Είναι ο Μανώλης ο Λέργος, που είναι και ο πρόεδρος μας στο παράθυμα εκεί του Χάρφορ, στο τμήμα του Χάρφορ. Έχουμε πολλούς καλούς Απολακιάτες. Μπράβο. Καλούς συμπατριώτες. Γενναιόδωρους. Τι γίνεται με το άγαλμα του Δωρεά στη Ρόδο? Το άγαλμα του Δωρεά στη Ρόδο το έχουμε σκεφτεί από την εποχή που ήταν δήμαρχος ο αείμνηστος Φώτης Χατζηδιάκος. Αρχίσαμε κάτι, υποβάλαμε κάτι σχέδια, το γνωρίσαμε τότε στον κύριο Χατζηδιάκο, μετά ήρθε ο κορονοϊός, όπως γνωρίζουμε, αδράνησε, όπως πολλά πράγματα αδρανίσανε. Τώρα πάλι ξανυποβάλαμε το αίτημα. Το αίτημα, με σχέδια, και έχουμε μαζέψει τουλάχιστον τα μισά. Μάλιστα. Ή αν μας πει ο Δήμος τώρα ότι... Βρήκατε το χώρο? Όχι, περιμένουμε ο Δήμαρχος να μας πει. Ωραία. Η κατασκήνωση για τη διαμονή νέων στη Ρόδο είναι αυτό που είπαμε? Ναι. Τι θέλετε, ένα μόνιμο χώρο? Θέλουμε ένα μόνιμο χώρο. Μιλούσαμε για τα κολύμπια. Τελικά απομακρυνθήκαμε από τα κολύμπια, γιατί εκεί πέρα είναι για ορισμένα χρόνια να μας το δώσουν. Και εμείς θέλουμε να είναι δική μας ιδιοκτησία. Να πάμε να κάνουμε μέσα επένδυση εκατομμυρίων και μετά να μπλέξουμε με την νομοθεσία την ελληνική και να έρθει δήμαρχος ή δήμαρχη στο μέλλον και να πάμε στα δικαστήρια, θα κάνουμε πιο πολύ ζημιά. Πολύ παρακαλώ. Σωστό. Και έτσι λέμε μόνιμες λύσεις. Μόνιμες λύσεις. Όλοι ενδιαφέρονται, όλοι οι δήμαρχοι προσπαθούν να μας βοηθήσουν, αλλά εμείς πρέπει να βρεθεί ότι... η φόρμουλα για μόνιμα πράγματα. Γιατί, αυτό, Πάτερ, είναι πολύ βασικό. Η πραγματικότητα είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος, λίγοι θα επιστρέψουν, δεν θα έρθουν. Τι κάνουμε για αυτόν τον κόσμο? 100 χρόνια από τώρα, 200 χρόνια από τώρα. Έτσι. Αν δεν φέρνουμε τα παιδιά εδώ, θα απομονωθούμε, θα κοπούν οι ρίζες. Πολύ σωστά. Δεντροφυτεύσεις, θυμάμαι ότι πέρυσι είχες ενεργό ρόλο σε αυτό το οποίο λέμε καταστρεπτική πυρκαγιά που διήρκησε όλες αυτές τις ημέρες. Είδες από κοντά. Ήθελα να κάνω μια εκπομπή. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα την κάνω προσεχώς. Και ήθελα να εστιάσουμε περισσότερο όχι στο ποιοι φταίνε, γιατί δυστυχώς και είδα αυτό τον καιρό ότι με αφορμή τον ένα χρόνο της πυρκαγιάς πάλι άρχισαν να λένε διάφορα. Φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό.
Εμένα με ενδιαφέρει πώς θα θωρακίσουμε τα χωριά μας στην Ήπεθρο, πώς θα κάνουμε εθελοντικές ομάδες που θα είναι εκπαιδευμένες. Ναι. Μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε αυτό ότι οι Γερμανοί έδωσαν ένα πυροσβεστικό στο Γεννάδη, στο Σταύρο τον Ακούρη, και γιατί να μην τα λέμε τα καλά. Πρέπει να το... Μπορεί όλα τα χωριά, μπορούν όλα τα χωριά να έχουν ένα μικρό πυροσβεστικό. Θα λύσουμε μεγάλα προβλήματα, γιατί όπως έλεγαν, εάν δεν πιάσεις την φωτιά στην γέννησή της, στα πρώτα 10-15 λεπτά μετά έχασες το παιχνίδι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εάν γίνουν εθελοντικές ομάδες, εάν γίνουν κάποια πράγματα, νομίζω ότι θα προλαβαίνουμε αυτές τις καταστάσεις. Μάλιστα. Και τους εθελοντές τους βγάλαμε πολύ ψηλά και τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Όμως αυτό το οποίο έβλεπα εγώ από κοντά είναι ότι τα παιδιά έχουν αυθορμητισμό, έχουν δύναμη. Ο Θεός φύλαξε όμως και δεν είχαμε κάτι το οποίο θα κόστιζε. Τους έβλεπα να τρέχουν με τις σαγιονάρες, να τρέχουν. Αυτά όμως χρειάζεται μια εκπαίδευση. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Και νομίζω ότι πρέπει και η πυροσβεστική όλοι και ο Δήμος και η Περιφέρεια και η Εκκλησία να κάτσουμε σε ένα κοινό τραπέζι. Μάλιστα. Να βρούμε λύσεις και να αφήσουμε τους μύδρους και φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Γιατί αυτό δυστυχώς κάνουμε. Είναι μεγάλο λάθος. Και αυτό μας έχει πάει πίσω. Μα και εμάς στο εξωτερικό. Να βρούμε δασολόγους να μας πούνε πότε είναι η περίοδος που πρέπει να γίνεται η δεντροφύτευση. Ποια είναι τα δέντρα τα οποία πρέπει να βάλουμε ούτως ώστε σε μία μη γέννητο επερχόμενη φωτιά να μπορούν να αντέξουν και να κάνουν. Δηλαδή έχουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Έγραψε κάποιος ότι η φωτιά μας έκανε πιο δυνατούς και κάποιοι το σχολίασαν. Δεν το λέμε με την κακή έννοια, το λέμε με την έννοια του εθελοντισμού ότι λέει μαζί δυνάμωσαν. Βλέπαμε μικρά παιδιά να βοηθάνε, βλέπαμε να δίνουν νερά, οι αλληλεγγύοι, βλέπαμε ανθρώπους να βοηθάνε. Όλοι λοιπόν πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να βρούμε λύσεις. Ναι, δεν να είναι μόνο η κλιματική αλλαγή που λένε κάποιοι. Μα, όχι, είναι ναι, πολλά ναι. πράγματα τα οποία πρέπει να κάτσουμε για το καλό του τόπου μας. Μάλιστα, πάτε. Συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτά που είπατε, πάτε, εμείς συμφωνούμε απόλυτα. Και νομίζω ότι και η δική σας εμπειρία χρειάζεται. Γιατί συνεργάζεστε τόσα χρόνια, κάνετε αυτές τις δεντροφυτεύσεις, έρχονται τα παιδιά, βλέπουν, παρακολουθούν και είστε μία δύναμη που πρέπει να αξιοποιηθεί, εγώ πιστεύω. Με μεγάλη χαρά, πατέρ. Όπως και τα αδέσποτα, που είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο. Βλέπουμε τι συμβαίνει, ειδικά στα χωριά μας και πόσο φοβόμαστε καθημερινά. Εγώ πηγαίνω, έρχομαι από το Θάρι και τρέμει η καρδιά μου, κάνω χίλιες φορές το σταυρό μου. Ναι. Όσο και να προσέχεις, κάτι μπορεί να πεταχθεί στο δρόμο. Θέλει λοιπόν προσοχή από όλους. Δηλαδή το να μιλάμε και να λέμε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Η πράξη είναι. Θέλει συγκεκριμένα βήματα να κάνουμε. Πριν μας χάρη, με τα αδέσποτα ζώα, για χρόνια πάτερ φέρνουμε φοιτητές που είναι για δοκτοράτο. Και έρχονται και κάνουν βοήθεια στο κοινοκομείο. Με άδεια φυσικά του Δήμου Ρόδου. Αλλά είναι γιατροί. Μόλις ορχιστήκανε. Μάλιστα. Και έρχονται και κάνουν εθελοντική εργασία. Και έτσι με τέτοια μέτρα συγκεκριμένα, όχι με λόγια, θα βοηθήσει. Εγώ πάντως εξακολουθώ να λέω ότι έχετε τέτοια δύναμη που πρέπει να αξιοποιηθεί. Τόσοι άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν, τόσα νέα παιδιά που είναι από εκεί, από την Αμερική, που μπορεί να έρθουν εθελοντικά να βοηθήσουν και πρέπει να σας εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια. Ναι, πατέρα. Συμφωνούμε απόλυτα. Εμείς θέλουμε. Γι' αυτό ερχόμαστε. Γιατί θα συζητηθεί ο Γολγοθάς των Ομογενών για ελληνική ηθαγενεία, τι είναι αυτό? Ω, πάτερ, ευχαριστούμε πολύ που το φέρετε στην προσοχή. Είναι πράγματι πάτερ Γολγοθάς και δεν είναι δική μου λέξη, ούτε του Συμβουλίου. Είναι της εφημερίδας, του Εθνικού Κήρυκα, που τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο έκανε μεγάλον άρθρο και αυτός ήταν ο τίτλος, ο Γολγοθάς των Ομογενών, γιατί πάτερ, για χρόνια ταλαιπωρούμαστε για να πάρουμε ένα διαβατήριο λιγμένο. Για χρόνια τα παιδιά μας να πάρουν ελληνικό διαβατήριο, να γίνουν Έλληνες πολίτες. Και δεν είναι δίκαιο για την πατρίδα μας αυτό. Συναντούμε μια μεγάλη γραφειοκρατία. Που δηλαδή, αυτά έπρεπε να λυθούν σε 5 λεπτά. Πάτερ, στη σημερινή εποχή της ταχύτητας δεν επιτρέπεται αυτό που συμβαίνει. Και ξέρω και από τη δική μου οικογένεια και από τόσες άλλες οικογένειες που μας τηλεφωνούν και μας παρακαλούμε να βοηθήσουμε, επειδή γνωρίζουμε τον πρόξενο, πάρθει στον πρόξενο, αλλά και αυτός ο πρόξενος δεν ξέρει τι να κάνει. Επήγα για το εγγονάκι μου. Έχω, δόξα τω Θεώ, 3 εγγονάκια. Να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ, πατέ. Και να τα καμαρώνετε. Ναι, είναι εδώ τώρα, είναι εδώ στη Ρόδο. Μπράβο. Το πρώτο μου, η εγγονούλα μου γεννήθηκε στη Βιργίνια. Το δεύτερο
στο Ιλινόις. Το τρίτο στην Connecticut. Εγώ τώρα πρέπει να γυρίσω όλες αυτές τις πολιτείες για να κάνουμε τι. Το αυτονόητο. Για ποιο λόγο, αφού έχουν τα χαρτιά όλα, γιατί να γυρίσω εγώ τόσες πολιτείες. Και πηγαίνεις υπέρα και σε βρίσκουν κάτι και λέει άλλα ξανάρθα. Για να κάνεις ξανά ραντεβού θέλει μήνες. Και πήγα και μίλησα την κοπέλα, την υπεύθυνη στη Νέα Υόρκη, μια πολύ ευγενέστατη νεαρή κοπέλα. Τη λέω, για ποιο λόγο να συμβαίνουν όλα αυτά. Λέει, είμαι μόνη μου και έχω να εξυπηρετήσω 300.000 στη Νέα Υόρκη. Κονέχτηκα και αυτό. Και έτσι οι αρχές πρέπει να κάνουν κάτι. Ξέρω, πάτερ, οικογένειες που λένε, Ηλία, εγώ θα γυρίσω την πλάτη μου. Δεν θα προσπαθώ πλέον να πάρω τα παιδιά μου να τα γράψω. Άδικα. Και έτσι κόβεις τις ρίζες. Έτσι μου λένε, πάτερ, και το λέω με σεβασμό στην πατρίδα μου. Δεν πάω να κατηγορήσω ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε εσωτερικών, ούτε για το προξενείο. Χρειάζεται όμως, κύριε Ηλία μου, ευελιξία σε τέτοια θέματα. Δηλαδή, πράγματα που λύνονται πολύ γρήγορα, εμείς κολυσιεργούμε. Θέλουμε να ταλαιπωρούμε. Εδώ έχουμε τα ΚΕΠ στα χωριά μας, στους δήμους μας. Ας αναλάβουν τα ΚΕΠ που μας ξέρουν κιόλας, να μας το πείουν. Να έρχομαι μια φορά τον χρόνο να πηγαίνω στον τόπο μου, να κάνω επίσκεψη στον τόπο μου, να πηγαίνουμε εδώ στο Δήμο μας και να τα τακτοποιούμε. Για ποιο λόγο εγώ τώρα να πάω σε όλη, στη Μισή Αμερική. Και να μπαίνετε σε αυτή την ταλαιπωρία. Εγώ θα το κάνω φυσικά. Και με έξοδα. Είναι πολλά τα έξοδα. Η κόρη μου είναι τώρα στην Ελλάδα και ήρθε πίσω για να τακτοποιήσει αυτά τα θέματα. Και ήρθε πίσω άπραγη. Η κόρη τι κάνει? Η κόρη μου ήταν καθηγήτρια ακτινιατρικής στο Πανεπιστήμιο. Και ήρθε εδώ, ε. Και πέστρεψε πίσω. Συνεχίζει να διδάσει στο Πανεπιστήμιο διαδικτυακά. Έχει ανοίξει ένα ακτινιατρίο στη Σορονή. Μπράβο. Και, αλλά είναι εδώ με τα παιδιά. Και τα παιδιά, πάτερ, μεγαλώνουν σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Πηγαίνουν στην εκκλησία και μάθαν το πάτερ ημώ. Μπράβο. Μωρά παιδιά και πάθαν το πάτερ ημώ. Ο πάτερ εκεί στη Σορονή, είμαι τον άγγονα μου τον τρίτο, την επόμενη φορά λέει, γιατί τον έβαλε προχτές, λέει, δεν ήμουν εκεί πέρα, να τον πει το πάτερ ημώ. Και ο πάτερ λέει, την επόμενη φορά που θα έρθεις, θα σε βάλω στο μικρόφωνο να μας πεις το πάτερ ημώ. Μπράβο. Είναι αυτά είναι όμορφα πράγματα. Ενώ εκεί πέρα δεν ξέρουμε να πούμε γεια σου. Εδώ πέρα έπαθαν το πάτερ ημώ. Επειδή μιλάει για τη γλώσσα εδώ, βέβαια, είναι διαφορετικά τα πράγματα και ακούει. Όπως τα μαθαίναμε κι εμείς που ήμασταν μικροί. Είναι μια επέτειος η φετινή. Όπως υπάρχει το κεντρικό σύνθημα, δεν ξεχνώ, 50 χρόνια από την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο. Μάλιστα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα το Σύλλογο Κυπρίων. Πολλές μαρτυρίες μας είπαν, μας συγκίνησαν πάρα πολύ. Αλλά και πάλι αυτό το οποίο, στο οποίο εστιάσαμε ήταν ότι βλέπουμε να μην δημοσιοποιείται αυτό το θέμα της Κύπρου και να μην βρίσκεται λύση. Ναι. Και όσο περνάνε τα χρόνια και φεύγουν οι παλαιότεροι, οι νεότεροι ούτε καν τους νοιάζει. Ήτανε μια έτσι κραυγή αγωνίας και από τον Γιώργο τον Σημεωνίδη, τον πρόεδρο που τον γνωρίζετε, τον αγαπητό μας Γιώργο, αλλά και από άλλους ανθρώπους, ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν αυτή την επιθυμία, δεν τους νοιάζει πολύ απλά, γιατί δεν είναι κοντά στα γεγονότα. Μάλιστα. Και αφήσαμε 50 χρόνια να περάσουν χωρίς να κάνουμε πράγματα. Και για την Κύπρο μας και για τον ελληνισμό μας. Κατηγορούμε κανέναν. Όχι, όπως είπατε, οι πολιτικοί μας είναι καλοί άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι εγκλωβίζονται κι αυτοί. Δεν δρούν ελεύθερα να πούν και να χτυπήσουν το χέρι και να πούν ότι αυτό πρέπει να λυθεί. Μεγάλη αδικία. Αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο, πάτερ, δεν χρειάζεται. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο να είναι μια χώρα διαιρημένη. Και φυσικά δεν μπορούμε να λησμονήσουμε το τι έχει γίνει στην Κύπρο. Τι εγκλήματα. Τι εγκλήματα όχι μόνο κατά ανθρώπων, αλλά και για τη πολιτιστική μας κληρονομιά. 550 εκκλησίες μας έχουν καταστραφεί. 20.000 αντικείμενα από τις εκκλησίες μας, Ευαγγέλια, δισκοπότερα, εξαφανιστήκανε. Και τόσα άλλα πράγματα να αναφέρουμε. Αυτό όλο μας λυπεί το γεγονός. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ο Θεός μόνο μπορεί και να έχουμε την ελπίδα σε αυτόν, εάν κάτι γίνει, να γίνει άμεσα. Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Παιδεία Connecticut, τι θα πείτε εκεί? Ναι, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Παιδεία
Πάτερ, είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, το χωράφι που μας παραχώρησε ο Πρίτανης, που μέσα έχουμε την εκκλησία, το εκπαιδευτικό κτίριο. Βρήκαμε λύση ή ακόμη υπάρχει πρόβλημα? Είναι άλλο αυτό, είναι άλλο πανεπιστήμιο. Εμείς δεν περιοριζόμαστε μόνο στο πανεπιστήμιο της Connecticut. Έχουμε συνεργασία κάπου 30-32 πανεπιστήμια. Μάλιστα. Σε έναν άλλο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο της Rhode Island. Εκεί είναι η δυσκολία. Εκεί είναι η δυσκολία που είπατε. Είναι εκεί, το θυμάμαι είπατε. Από πέρυσι. Ναι, αλλά η δυσκολία αυτή ξεκίνησε γιατί εδώ στην Ελλάδα ένας υπουργός παιδείας δεν το χειρίστηκε καθόλου καλά. Και μάλιστα όταν φέραμε τον Πρίτανη από Αμερική και πήγαμε με εκπροσώπους της νομαρχίας μας, ήταν τότε ο κύριος Καραγιάννης και του Δήμου και ήταν και βουλευτές μας, υπήρχε ομοφωνία σε όλα τα δεκάνησα. Να κάνουμε εδώ πέρα ένα παράρτημα, όχι παράρτημα, να κάνουμε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Παιδεία. Δεν το δέχτηκε καθόλου αυτός ο υπουργός και από τότε τα πράγματα παγώσανε. Όσπα και ήταν ο τότε Πρίτανης, πήγαν τα πράγματα καλά, αλλά μετά με την αλλαγή του Πριτάνεως ήταν η επιθυμία τους να μας το καταστρέψουν. Αν είναι δυνατόν. Ναι, μέχρι εκεί. Τόσο σκόπος, τόση αγωνία, τόσα χρήματα. 2 εκατομμύρια πάτερ έχουμε εξοδέψει στο έδαφος. Εξοδέψαν κάπου, τώρα πήγαν, περάσαμε τις 800.000 στα δικαστικά έξοδα. Δεν μπορώ να σας πω τι ζημιά έχει γίνει. Και τι ψυχική κούραση όλο αυτό, ε. Εγώ έχω διδάξει και σε αυτό το πανεπιστήμιο 20 χρόνια. Παράλληλα με το άλλο πανεπιστήμιο, 20 χρόνια εκεί. Και επειδή είμαι Ροδίτης, επειδή το κτίριο το λέμε Ρόδος, έκανα ό,τι μπορούσα φυσικά. Αλλά, Πάτερ, μεγάλη δυσκολία και από τα λάθη μας. Δεν θέλω να πω μόνο για Αθέλληνες. Όχι, καλά, οι Αθέλληνες υπάρχουν. Αλλά τι κάνω εμείς? Υπήρχαν και στο Connecticut φυσικά αυτοί που δεν μας θέλανε. Αλλά εμείς το κάναμε. Έτσι. Αλλά εκεί όμως και εμείς οι Έλληνες από την Ελλάδα και μερικοί από εκεί δεν φερθήκαμε υπεύθυνα. Και έτσι δεν θέλω να ρίχνω το βάρος μόνο στην άλλη πλευρά. Πρέπει να βλέπουμε και τον εαυτό μας. Βλέπω και καταλαβαίνω την αγωνία σας, την πίκρα σας, τη στενοχώρια σας για όλα αυτά που δίνετε τα πάντα για τον ελληνισμό. Για να υπάρχει έτσι μια μονιμότητα σε όλα αυτά. Ακριβώς, πατέρα. Που είναι πολύ βασικό. Με δύσκολα έργα. Με δύσκολα έργα θα αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Με σπανακόπιτες και τυρόπιτες δεν κρατούμε. Δεν κορτένει ο άλλος. Δεν κρατούμε το μέλλον μας. Ο Πανροδιακός Σύλλογος Απόλλων, έτσι στις προτάσεις που λέτε, είναι να εργαστεί από κοινού με κοινοτικά συμβούλια και πολιτιστικούς συλλόγους Ασκληπιού, Σορονής, Μαριτσών, Γενναδίου και Κοσκινού. Για την κατασκευή πρωτομών προς τιμή να ύμνηστον αποδήμων πρωτοπόρων Ροδίων. Θέλω λίγο να αναφερθούμε, είναι και μάλιστα. Ένα μνημόσυνο σε αυτούς. Παναγιώτης Νύχης. Από μάλιστα. Πού? Ο Παναγιώτης Νύχης είναι από το Ασκληπιό. Είναι ο δάσκαλος των Ελληνικών, είναι ο καθηγητής των Ελληνικών για δεκαετίες στη Θεολογική Σχολή. Είναι αυτός που εκπαίδευσε τους δικούς μας παπάδες, τους παλιούς, να ξέρουν ελληνικά. Μέχρι που υπήρχε ο Παναγιώτης Νύχης. Ως καθηγητής στον Brookline, εκεί στη θεολογική μας σχολή, οι παπάδες βγαίναν άριστοι γνώστες της ελληνικής. Για αυτόν. Άξιον Ροδίτη, και δίκαιον λοιπόν. Δεν πρέπει να κάνω μια προτομή στο χωριό του. Πολύ σωστά. Πήγα στο χωριό και ας το πω, πατέρα. Και θέλω οι ασκληπενοί αυτών που θα ακούσουν να έρθουν να με ρωτήσουν γιατί κάνω αυτή τη δήλωση. Πήγα στο καφενείο και έλεγα αυτά που σας είπα. Ότι αξίζει για αυτόν τον άνθρωπο να κάνω μια προτομή. Βγαίνει ένας εκεί στο καφενείο και μου λέει. Και τι χρήματα έφερε αυτός εδώ για να τον κάνουμε προτομή. Δεν επίστευα στα αυτιά μου. Τι χρήματα έφερε. Νοοτροπία. Μα τι από τα χρήματα είναι η αξία αυτού του ανθρώπου. Που η αξία του είναι ζωή. Σε αυτό το οποίο είπατε. Στο ότι γαλούχησε γενναίες γενναιών. Αξίζει στον νύχη τον πανε... Να γίνει. Να εγώ πιστεύω ότι πρέπει και αυτό κάνουμε, που το είπε πάτε. Δεν ήξερε ακριβώς το τι μπορεί μακάρι, να πρόσφερε αυτός ο άνθρωπος. Κωνσταντίνος Μπονιάτης. Ο Κωνσταντίνος Μπονιάτης είναι από τη Σορονή. Σορονή. Αφιέρωσε τη ζωή του όλη για την πατρίδα. Αυτός είναι ο πρώτος πρόεδρος του Παροδιακού Συλλόγου. Ο Παροδιακός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1924 με απόφαση. Αλλά πριν 100 το 24, χρόνια, ε. Ναι, αλλά πριν το 24, από το 16, είχαν κάνει τον οργανισμό Ομόνια. Η Ομόνια μετονομάστηκε σε Απόλλων.
Μάλιστα. Από το 16 μέχρι το 24 ήταν πάλι πρόεδρος ο Μπονιάτης, αυτός ήταν ο ιδρυτικός πρόεδρος, αλλά ήταν όμως ο δάσκαλος. Αυτός είναι ο πρώτος δάσκαλος στο κρατήδιο του Connecticut, που δεν είχαμε ακόμα εκκλησία. Η εκκλησία δεν υπήρχε. Η εκκλησία ελληνική έγινε στη δεκαετία του 20. Ο Κώστας ο Μπονιάτης με το Μελλονδίτικο Σύλλογο σε ένα δωμάτιο ενός κτηρίου που το ξέρω, Park Street και Washington Street, στο δεύτερο όροφο, είχαν νοικιάσει ένα μεγάλο δωμάτιο με μια κουρελού στη μέση. Από τη μια πλευρά ήταν καφενείο, από την άλλη πλευρά ήταν ελληνικό σχολείο και εκκλησία που φέρνουν τους παπάδες μια φορά την εβδομάδα ή όποτε μπορούσαν. Αυτός ήταν ο δάσκαλος. Μέχρι που τελείωσε ο πόλεμος και μετά που ήρθε, ήταν δάσκαλος και δεν επαντρεύτηκε. Μια ζωή δάσκαλος. Εγώ συνάντησα τόσους και τόσους Έλληνες που να έρχονται και μου λένε... Αυτόν, ε. Καταλάβατε πάτε. Πάντως κύριε Ηλία, σε ευχαριστούμε γιατί αναμοχλεύεις τις μνήμες και είμαι σίγουρος ότι θα συγκινηθούν όλοι αυτοί που παρακολουθούν την εκπομπή. Γιατί πραγματικά, εάν δεν σε είχαμε, δεν θα γνωρίζαμε όλη αυτή την ιστορία και της πατρίδας μας και του τόπου μας. Είναι δική μας αδερφή. Του ευλογημένου πάτερ. Τόπου. Αυτός που ο λέγεται Ρόδος. Ήταν σκλαβωμένος πάτερ για αιώνες. Κι όμως έβγαλε. Οι Ροδίτες, οι Δωδεκανήσοι, και επειδή εγώ δρόσω σε πανελλήνιο επίπεδο. Και γνωρίζεις και βλέπεις. Και γνωρίζω. Δεν μπορούν να έρθουν να με μιλήσουν με ένα. Ή να σε αντικρούσουν σε αυτά τα οποία λες. Οι Μακεδόνες και οι άλλοι. Οι Ροδίτες, οι Δωδεκανήσοι εγίνημα οι καλύτεροι δάσκαλοι. Οι καλύτεροι δάσκαλοι τις δεκαετίες του 20, του 30, του 40, μέχρι τώρα τελευταία, είναι Ροδίτες, Δωδεκανήσοι. Ευαγγελία Καντάκη. Η Ευαγγελία Καντάκη είναι γυναίκα, αλλά αυτή η γυναίκα έκανε για χίλιους άντρες. Αυτή που τα μαρίτσα. Μάλιστα. Αυτή η γυναίκα όχι μόνο κρατούσε τα ελληνικά στον νομό της, στην πόλη της, στην περιοχή της. Δωρεά η γυναίκα. Η Ανδρία γυναίκα. Η Καντάκη. Έπαιρνε μπάτερ μέσα στα χιόνια τα λεωφορεία και πήγαινε σε άλλες μακρινές περιοχές να κάνει μερικές ώρες και να στρέψει πίσω, να δει την οικογένειά της. Θυσία. Είναι μπάτερ δίκαιο να κάνω μια μικρή προτομή στα Μαριτσά για αυτήν την κοινωνία. Βεβαίως. Και είναι πολύ τίποτα. Καλά κάνετε. Είναι λίγο. Πολύ λίγο. Πώς μπορώ εγώ σήμερα να μην μιλώ για αυτήν την γυναίκα. Εμμανουήλ Αθανασιάδης. Ο Εμμανουήλ Αθανασιάδης είναι ο πρώτος Ροδίτης που δίδαξε σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Γεννάδη. Στο Κολούμπια. Γεννάδη Αθανασιάδης, βέβαια. Αλλά ήταν όμως αυτός που ήταν και ο εκδότης του περιοδικού μας. Ήταν ο εκδότης του Ρόδος. Έχει κάνει τόση μεγάλη υπηρεσία και για την ελληνική γλώσσα και για τον παροδικό. Έχει για δύο πράγματα. Και ο Τριαντάφυλλος Λούτσιος. Ο Τριαντάφυλλος Λούτσιος. Αυτός είναι μεγάλος ευεργέτης. Οι 29 πάτερες στείλανε 160.000 χρυσές λίρες στον πόλεμο. Αξίας περίπου σε δολάρια 800.000. Αυτοί έκαναν τους λαδόμιλους, αυτοί έκαναν πρικοδότηση στα κορίτσια. Έκαναν 1.000 πράγματα για τη Ρόδο. Και έτσι ο Τριαντάφυλλος Λούτσιος είναι μεγάλος ευεργέτης και στην Αμερική και στη Ρόδο. Και τα παιδιά του τον ακολουθούν. Και εμείς τον έχουμε παράδειγμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν στην Απολακιά οδηγούν όλοι οι δρόμοι την Κυριακή να ακούσουμε. Μάλιστα. Όλα αυτά τα οποία λέτε με τόση έτσι αγάπη, με τόσο ζήλο και εγώ ταπεινά, αγαπητέ μου κύριε Ηλία, θέλω να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για όλα αυτά τα οποία έχεις προσφέρει τόσα χρόνια, για όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει περήφανους όλους μας και δεν είναι περί αυτολογία, αλλά εάν είχαμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους σαν και σένα, εγώ θα το πω για μια ακόμη φορά, όσο και να λες εσύ ότι υπάρχουν, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι έχεις δύναμη μέσα σου, έχεις έτσι φλόγα να συνεχίσεις και ο Θεός να σου δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη, γιατί πραγματικά αυτό το οποίο κάνεις είναι πολύ όμορφο και πολύ ωραίο και χαιρόμαστε και καμαρώνουμε. Και εγώ λέω πολλές φορές ότι από αυτό εδώ το τηλεοπτικό μετερίζει που λέγεται τηλεόραση Θάρη, αυτά θα παρουσιάζουμε. Τα ευχάριστα πράγματα, γιατί μας είπες πολλά πράγματα που μας έκαναν περήφανους ως Ροδίτες, ως Έλληνες και δεν θα αναλώνουμε όπως κάνουν κάποιες εκπομπές στα κουτσομπολιά και στο ένα και στο άλλο, το οποίο δεν αποδίδει τίποτα και δεν προσφέρει τίποτα. Να δούμε και την πρόσκληση. Σας προσκαλούμε λοιπόν να τιμήσετε με την παρουσία σας το προσυνέδριο 2024 του Πανροδιακού Συλλόγου Αμερικής Απόλλων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουλίου και ώρα 10 στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου Κάλαμος, στην Απολακιά.
ο πρόεδρος Ηλίας Τομάζος, ο πρόεδρος τμήματος Ρόδου Κασέκας Λάζαρος, η γραμματέας Χριστίνα Καπόλης. Μάλιστα. Ναι. Μπορώ, Πάτερ, να αναφέρω ποιους θα τιμήσουμε. Βεβαίως, να μας τους πεις και αυτούς. Θα τιμήσουμε το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, που είναι μια παλιά παράδοση από τη δεκαετία του 1910, ο εκάστοτε Μητροπολίτης να ανακηρύσσει το επίτιμο μας πρόεδρος, ο πατέρας μας, ο πνευματικός πατέρας. Γιατί είμαστε διασπαρμένοι, δεν είμαστε μόνο από μια χώρα. Έχουμε Καναδά, Αμερική, Ελλάδα. Προσπαθούμε τώρα να εντάξουμε, να συνεργαζόμαστε και με τους αδερφούς μας στην Αυστραλία. Και θα πάω. Βλέπω ότι θα πάτε στην Αυστραλία. Μάλιστα. Τον Νοέμβριο. Τελευταία εβδομάδα, πρώτα ο Θεός. Θα είναι και ο Πατριάρχης, νομίζω, εκείνη την περίοδο, οικουμενικός. Ναι. Για δείτε το πρόγραμμα, ναι. Γιατί το είδα στον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάρη, ο οποίος είναι συμμαθητής μου. Τι λέτε. Είμαστε μαζί στο οικοτροφείο, βέβαια, της Αποστολικής Διακονίας, ένας αξιόλογος ιεράρχης. Ναι. Επίσης, θα τιμήσουμε τον κύριο Μαχαιρίδη Ιωάννη, τον πρώην νομάρχη. Θα τον κάνουμε ο Ρόδιος της Χρονιάς. Μάλιστα, ωραία. Το ανακηρύσουμε. Κάθε χρόνο διαλέγουμε, Πάτερ, ένα άτομο. Και πρέπει να υπάρχει ομοφωνία, φυσικά. Κανένας να μην διαφωνήσει. Και έτσι χαιρόμαστε που θα τιμήσουμε τον κύριο Μαχαιρίδη. Είναι πολύ όμορφα αυτά τα οποία κάνετε. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε, γιατί σας έχουμε ανάγκη. Σας χρειαζόμαστε για να ακούμε αυτά τα καλά νέα, για να ακούμε αυτές τις καλές ειδήσεις, για να γίνεται ομορφότερη και καλύτερη η ζωή μας. Και θα χαρούμε και πάλι να σας φιλοξενήσουμε και στο Θάρι. Είναι πολύ μικρό αυτό το οποίο κάνουμε, να φιλοξενήσουμε τα παιδιά, να νιώσουμε πραγματικά αυτή την αγάπη τους προς την πατρίδα μας, γιατί το βλέπουμε, το εισπράττουμε και μέσα από αυτό το οποίο παρουσιάσαμε στην τηλεόραση. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση που με πήρε μετά από μία εβδομάδα μία γυναίκα και μου λέει: θέλω να κάνω ένα τραπέζι στα παιδιά. Λέω: τώρα έχουν φύγει, λέω. Είχαν έτσι συγκινηθεί. Πάτερ, που είδανε. Μεγάλο ευχαριστώ, Πάτερ. Αυτό που κάνετε δεν είναι μικρό. Δεν πράγμα. Κάνουμε είναι τίποτα. Μπροστά σε αυτό το οποίο κάνετε εσείς είναι πολύ πάτερ, μικρό. Πάτερ, τα παιδιά αυτά με λένε, Πάτερ. Είναι εντυπωσιασμένα. Να ξέρετε, κύριε Ηλία μου, ότι πάντοτε είμαστε ανοιχτοί και θα προσπαθούμε να παρουσιάζουμε αυτά τα όμορφα πράγματα. Γιατί αξίζετε τον κόπο και αυτό το οποίο κάνετε ειλικρινά μέσα από την καρδιά σας είναι κάτι που μας δίνει χαρά. Εμείς χαιρόμαστε να βλέπουμε όμορφα πράγματα, να τα παρουσιάζουμε. Αυτή είναι, θα έλεγα, η διακονία μας στην τηλεόραση. Εάν κάναμε άλλα πράγματα και παρουσιάζαμε, όπως είπαμε, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, θα αναλώναμε τη ζωή μας σε τέτοια πράγματα χωρίς ουσία, βέβαια. Και χωρίς ουσία. Βλέπετε όμως ότι όλα αυτά, οι καλές ειδήσεις, τα όμορφα αυτά νέα που γίνονται στην Αμερική και ιδιαίτερα ότι τονώνεται αυτό το αίσθημα του Ροδίτη της προσφοράς. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος άφησε την πατρίδα του, διέπρεψε στο εξωτερικό, έκανε τόσα ωραία πράγματα, βοήθησε και πάλι εμέσως στην πατρίδα του και ήρθε μετά εδώ. Αυτό είναι πολύ βασικό, να γυρίσουμε και πάλι Πάτερ, στην πατρίδα παιδιά, μας. Πάτερ, τα παιδιά. Πρέπει εκεί να πρέπει να επενδύσουμε. Παιδιά, πολύ σωστά. Γι' αυτό, Πάτερ, θέλω να πω στους συμπατριώτες μας και στις αρχές εδώ να βοηθήσουν να κάνουμε κάτι για τα παιδιά. Τι θα ήθελες να πεις, ορίστε. Απευθύσου σε όλους όσοι παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Κάτι που θα ήθελες να πεις μέσα από την καρδιά σου και μέσα από την ψυχή σου για να ακουστεί αλλά και να γίνει πραγματικότητα, να μην κολυσιεργήσουν. Είτε βουλευτές μας παρακολουθούν, είτε δήμαρχοι, είτε περιφερειάρχες, είτε οτιδήποτε. Οι Αμερικανοί, δίχως να τους πιέσουμε, δίχως πολλά λόγια, μας δώσανε 16 στρέμματα γης και κάναμε αυτό που κάναμε που είναι μοναδικό. Θέλουμε εδώ η Ρόδος, δίχως πολλές ταλαιπωρίες, δίχως πολλά λόγια, και κολυσιεργίες, να έρθουν και να πούνε για τα παιδάκια μας, της άλλης μιας Ρόδου που είναι εκτός. Κάνουμε αυτό. Και για το μέλλον μας. Για το μέλλον. Το ευίωνο μέλλον. Γιατί είναι μέλλον της Ρόδου. Η Ρόδος έχει παιδιά εδώ, έχει όμως παιδιά και έξω. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε, να γυρίσουμε την πλάτη μας σε αυτά τα παιδάκια. Είναι δικά μας παιδιά. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνετε, ίσως δεν το είπαμε, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα, ότι μπορείτε να στηρίξετε και τις τοπικές επιχειρήσεις. Βέβαια με παιδιά. Με τέτοιους φοιτητές που έχουν αυτή την επιθυμία. Βέβαια. Να επανδρώσουν και να βοηθήσουν. Βέβαια μπορούμε. Μα θέλουν τα παιδιά να έρθουν. Θέλουν να έρχονται να κάνουν εδώ πέρα πρακτική εξάσκηση, Πάτερ. Δεν ξέρουν πώς να το κάνουμε. Προσπαθούμε από εδώ από εκεί να κάνουμε
Εμείς θέλουμε, το θέλουν τα παιδάκια. Ξέρετε, πάτερ, πόσα δικά μας παιδιά με λένε, πόσο θα ήθελα να μείνω στην πατρίδα. Είναι... ή να έρθουν ένα μήνα, δύο μήνες. Να βοηθήσουν. Ναι, και άστο να πάνε μέσα στα σοκάκια. Μου ανοίγει σκέψεις τώρα, θα τα πούμε, όχι ναι, διαζώσεις. Εμείς θέλουμε να πάμε μέσα στα σοκάκια, στα χωριά μας, να γνωριστούμε. Να βοηθήσουν. Και να κάνουμε και μερικούς γάμους, πάτερ. Για ποιο λόγο μην το σκεφτόμαστε αυτό? Πολύ το σωστά. Κάναμε στα παλιά χρόνια. Σωστά. Τώρα για ποιο λόγο? Και έτσι είναι πολλά πράγματα που πρέπει να δώσουμε τα χέρια, πάτερ. Με αγάπη. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο μας λείπει σήμερα είναι αυτό το βεληνικές, αυτή η σκέψη. Να δούμε το μέλλον μας. Και με τη βοήθεια του Θεού όλα να πάνε καλά. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, είχαμε τη χαρά να έχουμε τον αγαπητό μας κύριο Ηλία Τομάζο. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Νομίζω ότι απλές νήξεις κάναμε, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει πολλά να μας πει. Έχει πολλά ακόμη να προσφέρει. Τον ευχαριστούμε για ό,τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα. Τον ευχαριστούμε γιατί είναι πράγματι ένας πρεσβευτής του τόπου μας, της Σορονής, της Ρόδου, της Δωδεκανήσου, στην Αμερική. Τον ευχαριστούμε για ό,τι κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ μικρό αυτό το οποίο λέω εγώ, σε αυτό το οποίο έχει προσφέρει. Και μακάρι να έχουμε ευήκοα ότα σε αυτή την κραυγή αγωνίας για το μέλλον του ελληνισμού μας. Για το μέλλον αυτών των παιδιών που θέλουν να βοηθήσουν και δεν υπάρχει η φόρμουλα και ο τρόπος να έρθουν να βοηθήσουν τον τόπο μας. Που πραγματικά έχει ανάγκη από τέτοια παιδιά που έχουν αυθορμητισμό, που έχουν δύναμη και που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να επενδύσουμε σε αυτά για να βοηθήσουμε ιδιαίτερα τα χωριά μας, τα απομακρυσμένα χωριά που έχουν ανάγκη και την βοήθεια αλλά και τη συνδρομή όλων μας. Εγώ τονίζω πολλές φορές ότι πρέπει να προσέξουμε τα χωριά μας. Όχι μόνο να πηγαίνουμε στα πανηγύρια, καλό είναι αυτό, αλλά μία φορά το χρόνο δεν βοηθάει. Να πηγαίνουμε τακτικά, να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους, να μιλάμε μαζί τους, να μην νιώθουν μόνοι τους. Να τους στηρίζουμε. Βλέπετε, σε μικρά απομακρυσμένα χωριά μένουν πολύ λίγοι κάτοικοι, μεγάλοι, και όταν φύγουν και από αυτοί, αρχίζει το πρόβλημα να γίνεται εντονότερο. Λοιπόν, ας καθίσουμε λίγο να σκεφτούμε όλα αυτά, και δεν τα λέω για να σας κάνω το δάσκαλο, αλλά επειδή και μένα με επηρεάζουν και βλέπω ότι το μέλλον δεν προμηνύεται ιδιαίτερα ευίωνο, μακάρι ο Θεός να βοηθήσει, μακάρι όμως να κάνουμε και εμείς κινήσεις για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, για να βοηθήσουμε τα χωριά μας, για να βοηθήσουμε την νεολαία μας, για να βοηθήσουμε κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο. Κύριε Ηλία, σε ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Πατέρ. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλό σας βράδυ. Σε επανάληψη εκπομπή μας αύριο Τετάρτη στις 3 η ώρα. Χαίρετε.